Φίλοι και φίλες του μπάσκετ, καλησπέρα από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου 10 μήνες ολόκληρους μετά το τελευταίο του ραντεβού εδώ, στις 14 Μαρτίου της περασμένης χρονιάς, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ξαναδιασταυρώσουν τα ψήφια τους σε ένα κλασικό ντέρμπι έντασης πάθους, βαθμολογικής σημασίας αυτή τη φορά, αλλά και της γνωστής αιώνιας αντιπαλότητας. Μαζί με τα μεγάλα ντέρμπι ξαναγύρισε και ο κόσμος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο είναι κατάμεστο, καθώς υπολογίζεται ότι έχουν εξαντληθεί μέχρι ενός τα 12.000 εισιτήρια που έχουν κοπεί για τον αγώνα. Ίσως ο κόσμος να ήταν ακόμη περισσότερος αν 2.000 χωρητικότητας 2.000 ατόμων εξέδρες, ηλιόμενες που υπάρχουν στον αγωνικό χώρο, δεν είχαν μαζευτεί για λόγους ασφαλείας. Οι τελευταίες εκτιμήσεις λένε ότι είναι κοντά στους 13.000 ο κόσμος που είναι στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Απόψε βλέπετε ένα πανοραμικό πλάνο. Βεβαίως πριν και πάνω απ' όλα, το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι ένα μεγάλο ντέρμπι στο μπάσκετ. Δεν χρειάζεται να το πούμε, το ξέρετε όλοι. Ένα παιχνίδι που από μόνο του εξορισμού μαγνητίζει και νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι και ένα παιχνίδι χωρίς τη δυνατότητα ασφαλών προγνωστικών. Ο Φίλιππος Συρίγος που είναι στον σχολιασμό του αποψινού μεγάλου ντέρμπι, νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερα να πει από αυτού. Καλησπέρα. Προγνωστικά ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός λόγω έδρας θεωρείται το φαβορί. Αν υπολογίσει κανείς ότι στην κανονική περίοδο, από τότε που άρχισαν τα play-offs στην Α1, έχει χάσει μία και μοναδική φορά από τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1975. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες σε σχέση με τον τρόπο που παίζουν. Ο Ολυμπιακός μια ομάδα προσαρμοσμένη προς τους νέους κανονισμούς των 24 δευτερολέπτων. Ο Παναθηναϊκός υστερεί σε αυτόν τον τομέα. Ίσως είναι η ομάδα με τα μεγαλύτερα προβλήματα προσαρμογής στους νέους κανονισμούς. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός έχει δείξει περισσότερη συνέπεια και συνέχεια από ότι ο Παναθηναϊκός, που ίσως λόγω των προβλημάτων που αναφέραμε προηγουμένως δεν έχει πείσει. Ο Ολυμπιακός έχει ξανά τον Νίκο Οικονόμου που έμεινε έξω από τα γήπεδα για μεγάλο διάστημα, όμως με βάση τις πεντάδες που ξεκινάνε οι δύο ομάδες έχει ένα πρόβλημα στα μαρκαρίσματα στην περιφέρεια, κυρίως πάνω στον Ποτιρόγκα και τον Αλβέρτη, καθώς ο Παπα-Νικολάου και ο Τόμιτς που καλούνται να τους αντιμετωπίσουν, ειδικά ο Τόμιτς ας πούμε δεν είναι στα μέτρα κανενός. Δηλαδή θα υπάρχει σίγουρα ένα μισμάτς, αλλά βέβαια οι προπονητές έχουν δυνατότητα για αλλαγές και άλλα πολλά. Με λίγα λόγια, αν ο ρυθμός ανοίξει, αν το παιχνίδι πάει στον ευθυνδιασμό, πάει στην πίεση, πάει στο run and gun, φαβορείται ο Ολυμπιακός. Αν το παιχνίδι πάει σετ κλειστό, δηλαδή 5 εναντίον 5 στο μισό γήπεδο, τότε τεχνικά τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός θα έχει κάποιο πλεονέκτημα. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του αγώνα, η εμφάνιση του Ντίνο Ράτζα εναντίον του Παναθηναϊκού, της ομάδας δηλαδή με την οποία κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και από την οποία δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Είδαμε τον Ντίνο Ράτζα να αγκαλιάζει τους παλιούς τους παίκτες, αλλά όλα τα δεδομένα λένε ότι έχει προετοιμαστεί ειδικά για αυτό για το σημερινό παιχνίδι για να δώσει μια απάντηση. Στο τζάμπολ Ράτζα εναντίον Ρέμπρατσα, Σέρβος εναντίον Κροάτι. Βέβαια σε ένα ντέρμπι υπάρχουν παλιοσύρες, υπάρχουν και προτάριδες. Οι απόψινοί προτάριδες από τη μία πλευρά είναι ο Ρισασέ και ο Φέμερλινγκ που βιώνουν για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα ενός τέτοιου παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά ο Μπαλογιάννης που βέβαια έχει παίξει σε πολλά ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος αλλά ποτέ σε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και ο Μίτλετον που ξεκινάει στην πεντάδα. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό που βέβαια έχει και προτάρι προπονητή στον πάγκο, τον Ηλία Ζούρο, που σαν ασίσταντ πάντως έχει ζήσει ανάλογες στιγμές. Άλλο αξιοσημείωτο. Ο Μίτλετον μαρκάρει τον Ράτζα. Γι' αυτό μάλλον θα μπήκε και στην πρώτη πεντάδα. Αυτός ο σκοπός χρησιμοποιήσεως φαντάζομαι. Ο Ρέμπρατσα τον Οικονόμου. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Κατά πόσον ο Ρέμπρατσα θα μπορέσει να ακολουθήσει μακριά από το καλάθι τον Νίκο Οικονόμου. Ο Αλβέρτης στον Παπα-Νικολάου. Ο Τζεντίλε στο Ρίβερς. Και αυτός που περισσεύει, δηλαδή ο Μποντιρόγκα στον Τόμιτς. Ράτζα απέναντι στον Μίτλετον και με βοήθεια από τον Τζεντίλε. Μακριά στον Παπα-Νικολάου που πάει χαμηλά. Πάνω του βγήκε, πρόλαβε και βγήκε και έπαιξε άμυνα ο Μίτλετον στην εκτέλεση. Η σειρά του Παναθηναϊκού στην πρώτη του επίθεση στο ντέρμπι. Τζεντίλε για 3. 0-3 από το τρίποντο του Ιταλού. Που βρέθηκε ακάλυπτος και δεν δίστασε έξω από τα 6-25 να εκτελέσει. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του ντέρμπι. Ράτζα
Απέναντι στον Μίτλετον που κάνει φάουλ με το σώμα την ώρα που ο Ράτζα προσπαθούσε να προχωρήσει να πάει χαμηλά μέσα στο καλάθι. Εδώ ο Ντίνο Ράτζα. Η πρόβλεψή μου είναι ότι σε αυτή τη μονομαχία Μίτλετον Ράτζα θα χυθεί αίμα. Θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Τόμιτς στον Οικονόμου. Και τώρα Παπα-Νικολάου στο Rivers. Ράτζα. Ο Τζεντίλε βγήκε και έπαιξε πάλι αμυνά. Έγινε φάουλ εκεί από τον Τζεντίλε που δεν το είδαν οι διαιτητές. Αλβέρτης. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει μετά από 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Η πάσα χαμηλά στο Ρέμπρατσα. Βήματα, όπως λέει ο κύριος Σπυρίδωνος, καθώς και ο Οικονόμου και ο Ράτζα πρόλαβαν να καλύψουν το καλάθι του Ολυμπιακού. Να ο Σέρβος. Και πάλι βλέπετε την προηγούμενη προσπάθειά του. Νομίζω ότι ήταν στο ξεκίνημα της προσπάθειας, πριν δηλαδή πέσουν πάνω του και ο Ράτζα και ο Οικονόμου. Στην προσποίηση του Ρέμπρατσα και εδώ πάντως του Παναθηναϊκού. Rivers. Οικονόμου. Για 3-3. Ο Ολυμπιακός σοφαρίζει με έναν επίσης πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Έναν από τους τρεις παίκτες που φέτος άλλαξαν την πράσινη φανέλα με την κόκκινη. Κοντιρόγκα. Χαμηλά στο Ρέμπρατσα. Βγήκε ο Ράτζα και έπαιξε καλή άμυνα από πίσω. Έκλεψε την μπάλα, ο Rivers ανοίγει το τέμπο του παιχνιδιού στον Ράτζα, φάουλ χαμηλά, δεν μετράει το καλάθι, όπως λέει ο κύριος Πουτσίνκας, και νομίζω ότι ορθά δεν μετράει το καλάθι, καθώς το φάουλ έγινε πολύ νωρίς, πριν ο Ράτζα καν σηκωθεί από το έδαφος. Δείτε πάλι, εδώ έχει γίνει το φάουλ, ο Ράτζα συνεχίζει την προσπάθεια του, αλλά βεβαίως ό,τι έγινε από εκεί και πέρα είναι ως μη γενόμενο. 3-3. Και τώρα Τόμιτς. Στον Οικονόμου πάλι για 3. Rebound από τον Αλβέρτη και με την μεσολάβηση του Παπα-Νικολάου η μπάλα για τον Παναθηναϊκό εκτός γηπέδου. Όλα αυτά ακριβώς μετά από 2 λεπτά παιχνιδιού με απόλυτη ισορροπία και βέβαια μάλλον προβλέψιμο χαμηλό σκορ τουλάχιστον για την αρχή του ντέρμπι. Μποντιρόγκα απέναντι στον Παπα-Νικολάου και πάλι Τζεντίλε. Κλέψιμο του Ράτζα αλλά με φάουλ. Όπως υποδεικνύει ο κύριος Σπυρίδωνος, ο Ράτζα πήγε να κάνει το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά. Να βάλει το χέρι του δηλαδή πριν η μπάλα φτάσει στον Ρέμπρατσα. Ο Πιτσίλκας κάνει δρυμύτατες παρατηρήσεις απαντώντας στα παράπονα του ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι τα παράπονα του ο Μπράντοβιτς. Γιατί είχε γίνει φάουλ και πιο πριν και δεν είχε σβηρηθεί. Παναθηναϊκός μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Τόμιτς μαρκάρει τον Αλβέρτη. Δηλαδή να βάλει τον Αλβέρτη χαμηλά μέσα στη ρακέτα, πράγμα που δεν έχει κάνει ακόμα, και να εκμεταλλευτεί διαφορά ύψους. Αλβέρτη σουτάρει πριν παίξει άμυνα πάνω του ο Τόμιτς, το rebound από τον Ράτζα και τώρα Rivers. Ο οποίος πάει χαμηλά, το φάουλ από τον Ρέμπρατσα ή τον Τζεντίλε. Ο Ρέμπρατσα έκοψε την μπάλα ψηλά, το φάουλ είναι από τον Ρέμπρατσα. Πρώτο για τον Ζέλικο Ρέμπρατσα. Δεν υπήρχε κανένα φάουλ στη φάση αυτή. Ο Rivers σπρώχνει με το δεξί του χέρι τον Ρέμπρατσα και του απαγορεύει ουσιαστικά να αμυνθεί. Παναθηναϊκός έχει 3 ομαδικά φάουλ, Ολυμπιακός 1. Ο Rivers δίνει για πρώτη φορά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 4-3. Rivers που ποτέ στη διετία που έπαιξε στην Ελλάδα, την προηγούμενη διετία, δεν έπεσε κάτω από τους 12 πόντους σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είχε μια αξιοσημείωτη τότε σταθερότητα. Βέβαια, άλλος εκείνος ο Rivers, άλλος ο σημερινός. 5-3 από τους 2 πρώτους πόντους του Αμερικανού. Ο Ολυμπιακός με ένα πολύ μικρό σερί. 5-0 παίρνει το προβάδισμα για πρώτη φορά απόψε. Τζεντίλε στο Ρέμπρατσα. Πάντα με σκιά του τον Ράτζα. Ο Ρέμπρατσα μπλοκάρεται και βγάζει την μπάλα στον Αλβέρτη που σουτάρει πάλι στο σίδερο αλλά παίρνει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Παπα-Νικολάου 4-2 στον ευνηδιασμό για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς τελειώνει την φάση 7-3. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το σερί του. Και τώρα ο Τζεντίλε υπό την διακριτική παρακολούθηση του Rivers, ενώ ο Ζούρος από ό,τι μας λέει ο Γιώργος Συρίγος που είναι σε απόσταση εξεπαφής από τον προπονητή του Ολυμπιακού, ζητάει συνεχώς πίεση από τους παίκτες. Νέο κλέψιμο από τον Ολυμπιακό. Παπα-Νικολάου φτάνει με διαδοχικές προσποιήσεις στο καλάθι, 9-3. Έξοχο προσωπικό καλάθι από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκλεψε, διέσχισε όλο το κήπεδο. Δεύτερος επιτυχημένος εκνηδιασμός.
σχεδιασμός για τον Ολυμπιακό σε λιγότερο από 3,5 λεπτά παιχνιδιού. Κοντιρόπια, φάουλ του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός που καταρχήν έχει πετύχει αυτό που επιδιώκει να τρέξει και ο Παναθηναϊκός δεν έχει μπορέσει να τον σταματήσει ακόμη. Ήδη υπάρχουν επιτυχημένοι εφνιδιασμοί από την πλευρά του Ολυμπιακού που κάθε φορά που κλέβει την μπάλα ή παίρνει το rebound ανοίγεται σε όλο το γήπεδο. Μποντιρόγκα. Μίτλετον πάει χαμηλά. Μπλοκ από τον Ράτζα. Το φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Νωρίς χαμηλά στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μίτλετον. Εδώ με το σώμα. Δεν νομίζω. Παπα-Νικολάου σκυπίδησε ψηλά. Υπήρξε μια επαφή, αλλά δεν νομίζω ότι προκάλεσε αυτός. Ο Ολυμπιακός που έχει έναν εκπληκτικό απολογισμό, έχει πετύχει και τους 9 πόντους του από λάθη του αντιπάλου του. Όπως μας λέει η σχετική κάρτα που μας δίνει ο Κυριάκος Τιτούλης, Παναθηναϊκός που έχει κάνει ως τώρα 4 λάθη σε λιγότερο από 4 λεπτά παιχνιδιού. 9-5. 9-4. 5. Άργησε να γραφτεί ο πόντος. Από τους δύο πρώτους πόντους του Μίτλετον που διακόπτουν και το σερί του Ολυμπιακού που είχε 9 αναπάντητους μέχρι τη στιγμή που πήγε στη γραμμή του φάουλ ο Μίτλετον πόντους. Λάθος των παικτών του Ολυμπιακού, εφνιδιασμός που δεν τελειώνει όμως καθώς ο πάσης ήταν πιο δυνατή. Και πέμπτο λάθος του Παναθηναϊκού, δεύτερο του Ολυμπιακού, πέμπτο του Παναθηναϊκού στην πάση εφνιδιασμού προς το Μίτλετον. Όλα αυτά μετά από 4 λεπτά παιχνιδιού. Παπα-Νικολάου στον Τόμιτς. Φάουλ χαμηλά από τον Μίτλετον στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Ράτζα. Δεύτερο του Μίτλετον, τέταρτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Δύο έχει για τον Ολυμπιακό, αυτά τα δύο μαζεμένα που έκανε σε διαδοχικές φάσεις ο Παπα-Νικολάου. Και δύο τώρα για τον Παναθηναϊκό Μίτλετον. Τόμιτς. Νέο φάουλ, πάλι χαμηλά. Πρώτο του Μποντιρόγκα, πέμπτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει βολές πια για τον Τόμιτς. Όπως σε βολές θα μεταφράζεται από εδώ και πέρα όποιο φάουλ κάνει ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 5,5 λεπτά που απομένουν για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός είναι στα τρία ομαδικά φάουλ. Όχι, δηλαδή... όποιο φάουλ πλένει τώρα επιθετικό. Όταν φάουλ που ναι, είναι κάτω εντάξει. Από τη μπάλα ο Ολυμπιακός. Τζεντίλε στον Μίτλετον. Και τώρα Αλβέρτης. Αλβέρτης που προσπαθεί να παίξει με πλάτη τον Τόμιτς, αλλά προτιμάει να πασάρει μακριά, δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Μίτλετον ακάλυπτος για 2. 17 με τον Μίτλετον να έχει τους 4 τελευταίους πόντους του Παναθηναϊκού. Ρίβερς. Στον Τόμιτς και από εκεί στο Ράτζα. Χωρίς βοήθεια δεν πήγε η άμυνα πάνω στον Ράτζα, ο οποίος νικάει κατά κράτος τον Ρέμπρατσα στο 1 εναντίον 1, 12-17. Το φάουλ από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη πρώτο και γι' αυτόν, που πήγε με καθυστέρηση. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αυτή τουλάχιστον τη φάση άλλαξε το μαρκάρισμα πάνω στον Ράτζα. Ή ο Ρέμπρατσα, γιατί ίσως ο Μίτλετον έχει ήδη 2 φάουλ. Η διαφορά για δεύτερη φορά απόψε στους 6 για τον Ολυμπιακό μετά από το 9-3 που ήταν απόρρια εκείνου του σερί 9-0 που έκανε ο Ολυμπιακός. Και τώρα Τζεντίλε στο Μίτλετον, πάει μόνος του κατά μέτωπον. 13-9 με το Μίτλετον να έχει τους 6 τελευταίους πόντους του Παναθηναϊκού. Τόμιτς στην απέναντι πλευρά στον Παπα-Νικολάου που πάει στη διείσδυση. Ο Ρέμπρατσα τον κοίταζε καθώς ο Παπα-Νικολάου πήγε και κάρφωσε, δεν πήγε καν να αμυνθεί. Δείτε εδώ, ο Ρέμπρατσα τον αφήνει, περνάει. Αυτός που θα έπρεπε να αμυνθεί ήταν ο Μίτλετον, αλλά ήταν εκτός θέσης, ήταν μισοπεσμένος στο παρκέ. 15-9. Τζεντίλε χαμηλά στον Ρέμπρατσα. 15-11 καθώς ο Τόμιτς που προσπάθησε να βγει στην πάσα δεν προλάβε και από εκεί πέρα ήταν εύκολα τα πράγματα για τον Ρέμπρατσα. Ο Ράτζα ήταν πολύ μακριά.
Τόμιτς χαμηλά στο Ράτζα, με αντίπαλο βρέθηκε με αντίπαλο τον Αλβέρτη. Το εκτός ισορροπίας σου του Ράτζα δεν καταλήγησε καλά, αλλά έχει προηγηθεί το φάουλ του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Ο Δόξας Παναγιώτης, ο Δόξας Παναγιώτης θα επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο του σταδίου. Είδατε την διαμαρτυρία του Αλβέρτη. Γιώργος Συρίγο, ο Μπράντοβιτς κάτι λέει στον πάγκο σε πολύ έντονο ύφος. Ο Σέρβος προπονητής είναι έξαλλος με τους παίχτες του και έκανε δρυμύτα τα παράφωνα όσον αφορά τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα μετά τα screen τα οποία δέχονται στο low post, ειδικά πάνω στον κοινό Ράτζα. Είδατε πώς πέταξε θυμωμένος και το μπλοκάκι που κρατάει τις σημειώσεις και δείχνει τα συστήματα. Νάτος, το ύφος του λέει και οι χειρονομίες του. Ό,τι ακριβώς μας είχε μεταφέρει νωρίτερα ο Γιώργος Συρίγος. 17-11 με τον Ολυμπιακό να έχει ένα σταθερό προβάδισμα από εκείνο το σερί το 9-0 που κυμαίνεται είτε στους 4 είτε στους 6 πόντους, ενώ έχουμε μπει στα τελευταία 4 λεπτά της πρώτης περίοδου. Μίτλετον στο Τζεντίλε και τώρα από τη Ρόγκα, παρότι ήταν ακάλυπτος δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Το επιθετικό rebound υπέρ του Παναθηναϊκού και νέα φρέσκα 24 δευτερόλεπτα με επίθεση πάντα στο ίδιο τέμπο που οργανώνει ο Τζεντίλε. Ρέμπρατσα απέναντι στο Ράτζα. Φάουλ από τον Οικονόμου, έχω την εντύπωση. Από το Ράτζα λέει ο κύριος Πιτσίλκας. Ο Ράτζα πάντως δέχεται το φάουλ, σηκώνει το χέρι του. Δεύτερο και για τον Τίνο Ράτζα. Δείτε πάλι. Έχω την εντύπωση ότι αν κάποιος έκανε φάουλ είναι ο Οικονόμου. Πάντως το δεύτερο φάουλ του Τίνο Ράτζα με 3-24 για το τέλος πρώτης περίοδου σημαίνει και την πρώτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό που θα γίνει αμέσως μόλις υπάρξει περιθώριο. Εδώ πραγματικά αφού σταμάτησε η επίθεση του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός δείχνει να έχει εκτός τον χρόνο σήμερα τον Αλβέρτη. Όχι μόνο γιατί τώρα καθυστέρησε να δώσει την πάσα και να κάνει την επαναφορά και η μπάλα άλλαξε κατοχή, αλλά και γιατί δεν έχει κάνει καθόλου αισθητή την παρουσία του επιθετικά, παρότι έχει όλες τις δυνατότητες με προσωπικό αντίπαλο τον Τόμιτς. Ριβέρς και με υποψία φάουλ. Ο Φέμερλιν είναι αυτός που τελειώνει πάντως τη φάση μετά το airball του Rivers, ενώ η διαφορά τώρα ανεβαίνει στους 8. Μεγαλύτερη απόψινή για τον Ολυμπιακό. 19-11 το σκορ. Μποντιρόγκα για 3. 19-14. Πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός διαχειρός Μποντιρόγκα κατεβάζει τη διαφορά στους 5. Παπα-Νικολάου. Πραγματικά η αλλαγή είναι στα μαρκαρίσματα, έχει γίνει εδώ και αρκετή ώρα. Τώρα στον Φέμερλινγκ είναι ο Ρέμπρατσα και τον Μίτλετον. Ο Μίτλετον κυνηγάει τον Οικονόμου. Αλλά αυτό το σκοράρι είναι ο Τόμιτς, που έφτασε μέχρι την καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού και χωρίς. Δεν υπήρχε κάλυψη πίσω από τον Ποτηρόγκα καθόλου. Και είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Νωρίτερα το ίδιο έγινε με ένα κάρφωμα του Παπα-Νικολάου. 21-14. Στους 7 η διαφορά από τον Ποτηρόγκα. Έχει σπρώξει με τα αριστερό του Παπα-Νικολάου. Αμέσως μετά όμως κατέβασε τη διαφορά στους 5. 21-16. Δείτε πάλι. Αυτό όχι, είναι που... όχι, λάθος, δεν είναι. Απλώς μια μικρή επαφή ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν φόλ. Οικονόμου απέναντι στον Μίτλετον. Rebound από τον Μίτλετον και τώρα η μπάλα στα χέρια του Μποντιρόγκα. Μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά της πρώτης περίοδου. Τζεντίλε, η πάσα του είχε προορισμό το Ρέμπρατσα, αλλά ο Ρέμπρατσα δεν ήταν εκεί, ήταν αλλού. Βλέπετε τον Ομπράντοβιτς που ουρλιάζει, ορίεται από τον πάγκο και τα βάζει, από ό,τι μας λέει ο Γιώργος Συρίγος, με τον Φερντινάντο Τζεντίλε. Ρίβερς στον Οικονόμου. Πάλι δεν πρόλαβε η άμυνα να πάει πάνω του, αλλά ο Οικονόμου δεν τελείωσε τη φάση από τα 6-25. 21-16, Τζεντίλε για 3 στο σίδερο. Rebound από τον Αλβέρτη. Ούτε τώρα από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, ο οποίος έχει 0 στα 3 σουτ. Το 1 για τρίποντο, τα 2 για δίποντο. Για τον Παναθηναϊκό έχει σκοράρει 5 πόντους ο Μποντιρόγκα και 6 ο Μίτλετον συνεχόμενους. Στο σημείο μάλιστα ο Ολυμπιακός καταρχήν είχε ξεφύγει. Rivers. Rebound από τον Αλβέρτη μετά το άστοχο τρίποντο του David Rivers. Τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Το σκορ κόλλησε εδώ και 1-1,5 λεπτό περίπου. Μίτλετον βγαίνει μακριά από τη ρακέτα. Η πάσα του στην άλλη πλευρά στον Αλβέρτη και το σφύριγμα όχι εκεί που παίζονταν η μπάλα,
στην ίδια πλευρά, αλλά όχι κοντά στην μπάλα. Φάουλ από τον Πάτρικ Φέμερλινγκ, τον Γερμανό, δείτε, που εδώ αγκάλιασε τον Ρέμπρατσα προσπαθώντας να βγει από μπροστά με πρόθεση να κλέψει προφανώς την μπάλα, αν έφτανε ποτέ στο Ρέμπρατσα. Η ουσία είναι ότι ο Ρέμπρατσα είναι στην γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές. Νάτος. 21-17. Ο Παναθηναϊκός κατεβάζει ακόμη παραπάνω τη διαφορά, αφού από όντως του Ράτζα έχει κάνει ένα σερί 2-6, το οποίο μπορεί να διευρυνθεί αν ο Ρέμπρατσα ευστοχίσει και σε αυτή τη βολή, κάτι που γίνεται. 2-7 το σερί του Παναθηναϊκού, 21-17 το σκορ. Τη στιγμή που ο Ράτζα βγήκε... 21-18. 18. Τη στιγμή που ο Ράτζα βγήκε από το παρκέ, το σκορ ήταν 19-11. Τόμιτς. Στην λογικά τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού για την πρώτη περίοδο. Χαμηλά στον Φέμερλινγκ, μπλοκ από τον Ρέμπρατσα πάνω στο κάρβωμα και πολύ σωστά ο κύριος Πιτσίνκας δίνει βήματα, καθώς ο Φέμερλινγκ προσγειώθηκε μετά τον μπλοκ με την μπάλα στο παρκέ. Time out που ζητάει και παίρνει αυτή τη φορά ο Μπράντοβιτς. Σε λίγο πάλι κοντά σας. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Τώρα με τα νέα δελτία. Σημείωσε μόνο νίκες. Παίξε απλά. Κέρδισε εύκολα. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Από τον ΟΠΑΠ. Η πραγματική φιλία αντέχει στον χρόνο. Ξέρεις πάντα ποιον έχεις απέναντί σου. Σου δείχνει πάντα αυτό που νιώθει. Και επειδή η Κοσμοκάρτα είναι φίλος, συνεχίζει να σας προσφέρει μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου σε όλα τα πακέτα με συσκευή συνολικό χρόνο ομιλίας αξίας 15.000 δραχμών ή 44,02 ευρώ και 50% επιπλέον χρόνο ομιλίας στο πακέτο σύνδεσης. Κοσμοκάρτα. Γιατί είναι ωραίο να έχεις έξυπνους φίλους. Κοσμοτέ. Μιλήστε με το αύριο. Και πάλι κοντά σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι πρώτες εκτιμήσεις για αυτά τα 9,5 λεπτά που έχουν παιχτεί τώρα. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι όσο ήταν ο Ράτζα μέσα, ο Ολυμπιακός είχε μία υπεροπλία και σε άμυνα και σε επίθεση. Από τη στιγμή που βγήκε, έχει βάλει ένα και μόνο καλάθι με το Φέμερλινγκ και αυτό τυχαίο. Ο Παναθηναϊκός βρήκε επιθετικές λύσεις από εκεί που ίσως δεν τις περίμενε, από τον Αμερικανό, τον Μίτλετον, αλλά δεν πήρε καθόλου επιθετική βοήθεια από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Με βάση την συνολική εικόνα του παιχνιδιού όπως παίχθηκε μέχρι τώρα, έχω την εντύπωση ότι από τη διαφορά των τριών πόντων υπέρ του Ολυμπιακού ευχαριστημένος θα πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός, γιατί αντιμετώπισε τέτοιες δυσκολίες που το σκορ θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερο εις βάρος του. Ποντιρόγκα, ενώ νέο πρόσωπο στην πεδία του Ολυμπιακού είναι ο Ρισασέ, αλλά και ο Ντεμίγκελ. Και τώρα Αλβέρτης, τελευταία 4 δευτερόλεπτα. Ρέμπρατσα χαμηλά, 21-20. Η διαφορά πέφτει στον ένα πόντο και τώρα είναι ο Ηλίας Ζούρος αυτός που καλεί time out για να δει πώς και αν μπορεί, πρακτικώς αυτό είναι ανέφικτο μάλλον, να εκμεταλλευτεί τα 68 εκατοστά του δευτερολέπτου που απομένουν για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Σε λίγο πάλι κοντά σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. It's a man's world. Βλέπετε Super Sport. Και πάλι στο στάδιο της Κεφυλίας, όπου μία ματιά στους αριθμούς της πρώτης περίοδου μας λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο εύστοχος από τον Ολυμπιακό. Έχει πάρει δύο περισσότερα rebound, 7-1-5, αλλά έχει κάνει τρία περισσότερα λάθη, 7-1-4. Αυτό βεβαίως δεν ξέρω αν πρακτικά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον έχει κάποια σημασία, γιατί η πρώτη περίοδος κύλησε, καταλήγει μάλλον, τελειώνει με απόλυτη ισορροπία. Ο Ολυμπιακός προηγείται με έναν ολοκληρωμένο πόντο, ενώ κάποια στιγμή πριν από τρία περίπου λεπτά ήταν η διαφορά και στους 8, 19-11 τότε. Εκείνο που έχουν σημασία να πούμε είναι ότι το time out γίνεται 68 εκατοστά του δευτερολέπτου πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, που σημαίνει ότι οι ελπίδες του Ολυμπιακού για να φτάσει σε κάποιο αποτέλεσμα είναι απειροελάχιστες. Ο Ηλίας Ζούρος ζήτησε μια μακρινή πάσα στο κέντρο που την κάνει τώρα ο Νίκος Μπουντούρης. Φέμερλινγκ σουτάρει με τη λήξη του χρόνου, αλλά η μπάλα βρίσκει το σίδερο.
Η μπάλα έφτασε εκεί που έπρεπε, έφτασε και πιο μακριά ίσως από εκεί που σχεδίαζε ο Ηλίας Ζούρος. Αλλά ο Φέμερλινγκ δεν είχε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να σκοράρει. Δεν ξέρω μόνο αν πράγματι είχε το χρόνο ο Φέμερλινγκ να πιάσει την μπάλα, να πιβοτάρει και να σουτάρει. Σε 68 εκατοστά του δευτερολέπτου, θεωρητικά. Ο χρόνο κυλάει από τη στιγμή που παίρνει την μπάλα στα χέρια του. Βέβαια, αλλά θα έπρεπε να είχε λήξει πριν σουτάρει. Δείτε εδώ τα συγκεντρωτικά στατιστικά της πρώτης περίοδου πριν κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή. Ο Ολυμπιακός έχει 85% συμβολές, ο Παναθηναϊκός 100%. Οι δύο ομάδες σουτάρουν εξαιρετικά ψηλά στα δίποντα, με πολύ ψηλά ποσοστά, 66% Ολυμπιακός, 62% Παναθηναϊκός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε περίπου ένα λεπτό που θα επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου βλέπετε ότι στα προηγούμενα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού από το 1992 εδώ σε αυτό το γήπεδο, κριτήριο είναι τα λάθη. Η νικήτρια ομάδα κάνει πάντοτε λιγότερα λάθη. Εξαιρέσεις. Ο δεύτερος τελικός των play-off του 1995 και οι δύο τελευταίοι αγώνες κανονικής περίοδου 98-99 και ο περσινός, η τελευταία δηλαδή αναμέτρηση των δύο ομάδων, ήταν Ολυμπιακός είχε νικήσει εδώ με 57-54. Απόψε πάντως τα λάθη είναι με την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4, ο Παναθηναϊκός 7, ως τώρα τουλάχιστον, μετά από 10 λεπτά παιχνιδιού. Εδώ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε και η πρώτη περίοδος, αρχίζει και η δεύτερη με ένα τζάμπολ Ράτζα Ρέμπρατσα και νικητή πάλι τον Ράτζα, κάτι που δίνει την πρώτη επίθεση στον Ολυμπιακό. Rivers. Ο Ολυμπιακός αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο με μία αλλαγή σε σχέση με την πεντάδα του, την αρχική. Ο Ρισασέ είναι στο παρκέ. Στη θέση του είχε ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου. Συνεχίζουμε τους πέντε που ξεκίνησε. Δεν έχει κάνει καμία αλλαγή. Ήτι Τζεντίλ, Μποντιρόγκα, Αλβέρτι, Μίτλετον και Ρέμπρατσα. Ο Παναθηναϊκός, που επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος από την κατάληξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το οποίο αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα. Βρέθηκε να χάνει και με 8 πόντους, επέστρεψε. Από την πάσα νωρίτερα του Ράτζα, μακριά από τα double team, ο Ρισασέ με 2 εύκολους πόντους έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 23-20. Ενώ τώρα ο Γάλλος είναι αυτός που μαρκάρει και τον Μποντιρόγκα. Φάουλ από τον Ρισασέ, φαντάζομαι. Όχι, το φάουλ είναι από τον Rivers, που προσπάθησε εκεί να δώσει βοήθεια στο μαρκάρισμα και βάλε το χέρι την ώρα που περνούσε ο Μποντιρόγκα. Ίσως προλάβατε να το δείτε στο βάθος, το χέρι του Rivers που χτυπούσε το χέρι του Μποντιρόγκα. Ο Μπράντοβιτς που είναι συνεχώς σαν να μένα κάρβουν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Οι δύο διαιτές κάνουν διαδοχικές παρατηρήσεις και στους δύο προπονητές να μην περνάνε τις γραμμές που ορίζουν τα όρια των πάγκων, γιατί αυτό είναι πάγια τεχνικές ποινές. Αλβέρτης, που ακόμη δεν έχει εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους που τον χωρίζει από τον Τόμιτς. Ρέμπρατσα γυρίζει μπροστά από τον οικονόμου, το rebound χωρίς αντίπαλο Ράτζα. Και αμέσως μακρύνει πάσα στον Rivers, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Ο Ολυμπιακός θα παίξει απέναντι στην οργανωμένη άμυνα που του προλαβαίνει κάπως ο Rivers. Δεν έχει βάθος η άμυνα του Παναθηναϊκού. Όπως το πρώτο ημίγρονο, δύο φορές ο Τόμιτς μπήκε μέσα και δεν βρήκε αντίσταση, και τώρα το ίδιο έγινε με τον Rivers. Πέρασε τον Τζεντίλε και δεν υπήρξε από πίσω βοήθεια.
Έχω την εντύπωση ότι είναι η τέταρτη συνολικά φορά που ο Ολυμπιακός σκοράρει ανενόχλητος από το ίδιο σημείο, από το κέντρο της ρακέτας, με lay-up ή με καρφώματα. Τρίτο φάουλ του Τζεντίλε, αυτό που έκανε πάνω στον David Rivers, και στη θέση του ο Γιώργος Καλαϊτζής, η πρώτη ουσιαστικά αναγκαστική αλλαγή του Παναθηναϊκού μετά από 11 λεπτά παιχνιδιού. Ο Rivers σημαδεύει σίδερο και αυτή είναι η πρώτη του αποτυχημένη βολή σε παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό μετά από 15-16 με τη μία αποψινή που είχε εκτελέσει νωρίτερα, συνεχόμενες βολές που σκόραρε συνέχεια από την γραμμή του φάουλ. Μποντιρόγκα απέναντι στον Ράτζα, αλλά το φάουλ έχει γίνει νωρίτερα στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μποντιρόγκα. Έχω την εντύπωση ότι ο Ρισασέ θα έχει πρόβλημα απέναντι στον Μποντιρόγκα, γιατί ο Γάλλος μπορεί να είναι σπουδαίος στην επίθεση, αλλά όχι το ίδιο σπουδαίος και στην άμυνα. Γενικώς ο Ρισασέ δεν είναι σπουδαίος αμυντικός, όχι μόνο στο συγκεκριμένο μαρκάρισμα. Ναι, μα γενικά μιλάω. Αλβέρτης στον Μίτλετον. Το σουτ για δύο, ακάλυπτος πάλι ο Μίτλετον, καθώς οι βοήθειες του Ολυμπιακού είναι αλλού συγκεντρωμένες, είναι στο Ρέμπρατσα, στον Μποντιρόγκα. Έχουν κλείσει τον Αλβέρτη, είδαμε τον Ράτζα να πηγαίνει για να μαρκάρει το σουτ, ενδεχόμενο σουτ του Αλβέρτη. Επόμενο ήταν να μείνει ο Μίτλετον ελεύθερος. Αυτό πάντως πρακτικά έχει κοστίσει 8 πόντους στον Ολυμπιακό. Τόσο σε έχει κοστίσει. Ναι, γιατί έχει κάνει καλή δουλειά ο Μίτλετον, ο οποίος όμως τώρα χρεώνεται με το τρίτο του φάουλ. Δεύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού στα τρία φάουλ. Εκεί δεν φάνηκε. Πάντως οι διαιτές έκριναν ότι ο Μίτλετον, την ώρα που περνούσε ο Ρισασέ και τον κάλυπτε στο replay το κορμί του Γάλλου τον Μίτλετον, ότι έκανε φάουλ με το σώμα. Ο Μίτλετον στον πάγκο μετά το τρίτο του φάουλ, η ώρα του Φότσι να παίξει στο μεγάλο ντέρμπι. Ενώ ο Ζούρος χαμηλώνει το σχήμα, ρίχνοντας τον Παπα-Νικολάου στην θέση του οικονόμου. Ο Ολυμπιακός παίζει πια με δύο καθαρό αίμα φόρουαρντ, τον Ρισασέ και τον Παπα-Νικολάου, και μόνο με ένα ψηλό τον Ράτζα. Ο Παπα-Νικολάου σώζει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τόμιτς με την μπάλα στα χέρια. Ενώ απομένουν 13 για το σουτ. Ράτζα με όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του και τον μπλοκ. Καταπληκτικό από τον Φότσι. Ο Ράτζα που βρέθηκε εκεί σε συμπληγάδες πέτρες. Δείτε. Καλαϊτζής πάνω του, Ρέμπρατσα, και έρχεται από πίσω ο Φότσις. Και μπλοκάρει το σουτ του. Και τώρα ένα ιδιόμορφο μαρκάρισμα που δεν ξέρω αν θα ισχύσει για πολλή ώρα. Ο Φότσις πάνω στο Ράτζα. Ή απλά αν έγινε για αυτή τη φάση, θα δούμε. Νέο μπλοκ αυτή τη φορά από τον Ρέμπρατσα στον Παπα-Νικολάου. Η μπάλα μένει στην κατοχή του Ολυμπιακού. Δείτε πάλι. Τα μαρκαρίσματα άλλαξαν αμέσως. Ο Ρέμπρατσα είναι πάνω στο Ράτζα και δεν μπορούσε να είναι ο Φότσις πάνω στο Ράτζα. Εκτός αν ήταν κάποια ευρεσιτεχνία της στιγμής για τον Μπράντοβιτς. Ράτζα, φάουλ από τον Ρέμπρατσα, το δεύτερο. Δεύτερο. Άρα λοιπόν και οι δύο σέντερ, οι βασικοί σέντερ των δύο ομάδων έχουν από δύο φάουλ, Ράτζα και Ρέμπρατσα. Τόμιτς για τρεις, το rebound από τον Παπα-Νικολάου, επιθετικό rebound του Παπα-Νικολάου που τελειώνει τη φάση 27-22 με τον Ολυμπιακό να ανεβαίνει πάλι στους 5 πόντους. Εκεί πάντως ο Παναθηναϊκός έπαιζε ξαφνικά με 4 στην άμυνα. Γιατί Γιώργο Σύριγο? Ντέγιαν Μποντιρόγκα πίστεψε ότι υπήρχαν βολές και πήγε να σκοπήσει τα χέρια στον πάγκο, με αποτέλεσμα να αφήσει τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου μόνο του για να σκοράρει. Ρέμπρατσα χαμηλά μπροστά από τον Ράτζα, 27-24. Ο Ρέμπρατσα από κάποιο σημείο και μετά έχει αρχίσει να κάνει σπουδαία δουλειά και κυρίως στην επίθεση. Παναθηναϊκός που έχει πάρει 16 πόντους από τους δύο ψηλούς του, από τον Ρέμπρατσα και τον Μίτλετον. Μία ακόμη χαμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό, με τη διαφορά τώρα στους τρεις και την μπάλα στα χέρια του Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα απέναντι στον Ρισασέ, το rebound επιθετικό από τον Ρέμπρατσα που γίνεται ο πρώτος παίκτης στο απόψινό ντέρμπι με διψήφιο αριθμό πόντων 10, με 4 στα 5 σούτ για τον Ζέλικο Ρέμπρατσα. Και όχι μόνο, 3 rebound και ένα μπλοκ. Αυτό που έκανε νωρίτερα στον Παπα-Νικολάου. Φάουλ μακριά από εκεί που παίζονταν η μπάλα από τον Φότσι πάνω στο Ράτζα, που διαμαρτύρεται και μάλιστα πολύ έντονα. Έχω την αίσθηση ότι όταν ο Ράτζα ξεκινάει από μακριά έξω από τη ρακέτα, πάει πάνω του ο Φότσις. Και μετά περιμένει ο Ρέμπρατσα και αλλάζουν.
Ο Ολυμπιακός αλλάζει όλη την περιφέρεια του, καθώς ο Ρίβαρς και ο Τόμιτς κάθονται στον πάγκο και στη θέση τους περνάνε στο παρκέ ο Μπουντούρης και ο Παπα-Νικολάου. Ο Μπουντούρης και ο Βούξεβιτς. Ο Παπα-Νικολάου έπαιζε. Από την άλλη πλευρά συνεχίζουν Αλβέρτης, Καλαϊτζής, Μποντιρόγκα, Φώτσης και Ρέμπρατσα. Αξιοσημείωτο είναι ότι πολύ γρήγορα μετά από 3,5 λεπτά ο Παναθηναϊκός έφτασε τα 5 ομαδικά φάουλ. Όπως έγινε και στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει μόλις 2. Το 27-26 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός που συνέχεια πλησιάζει, καλύπτει, μειώνει τις διαφορές, αλλά με εξαίρεση εκείνο το αρχικό 0-3 δεν έχει ξαναπέρασει μπροστά. 28-26 τώρα, με τον Ράτζα να ξανασκοράρει για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα, όση ώρα δηλαδή ήταν καθισμένος στον πάγκο. Πέρασαν 7 λεπτά, 8 περίπου, χωρίς ο Ράτζα να βρει επαφή με το καλάθι του Παναθηναϊκού. 28-26. Καλαϊτζής χαμηλά στο Ρέμπρατσα. Ένας εναντίον ενός με τον Ράτζα, προτιμάει να βγάλει την μπάλα μακριά στον Καλαϊτζή. Ο χρόνος περνάει στη λήξη της επίθεσης. Ο Καλαϊτζής δεν σημαδεύει σωστά, υποπίεση χρόνου. Έρμπολ, βλέπετε τον Ομπράντοβιτς που διαμαρτύρεται συνεχώς για την κακή κυκλοφορία της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την αιμονή του να κουμπίσει την μπάλα στο Ράτζα. Από αυτό το λόγο χάθηκε η επίθεση. Να κουμπίσει την μπάλα στο Ρέμπρατσα. Το λέω στο Ράτζα. Τώρα ο Ρέμπρατσα μαρκάρει τον Παπα-Νικολάου. Και ο Φώτσης είναι πάνω στον Ράτζα. Μπουντούρης. Στον Βούξεβιτς με αντίπαλο τον Μποντιρόγκα. Ράτζα χαμηλά τώρα με αντίπαλο τον Ρέμπρατσα. 30-26. Με το Ράτζα να παίρνει προσωπικά για την υπόθεση σκοράρισμα στα χέρια του. Τώρα είναι στους 8 πόντους. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Αλβέρτης. Χαμηλά στον Ρέμπρατσα. Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει λογικά το τρίτο φάουλ του Ράτζα. Δεν τα καταφέρει να πάρει το φάουλ, αλλά παίρνει 2 πόντους από τον Ρέμπρατσα. 2 ακόμα πόντους. Ωραία. 12 η πόντη του Ρέμπρατσα, 30-28 πάλι η διαφορά στο καλάθι. Ρισασέ. Στον Παπα-Νικολάου που σημαδεύει από πολύ μακριά για 3. 11-0. 0 στα 11 για τον Παπα-Νικολάου, θα σας εξηγήσουμε μετά την αυτό. Ο Ράτζα, πάντως σκοράρει 32-28 με 10 πόντους τώρα από τον Τίνο Ράτζα. Πες και τι είναι, το 11, ο Παπα-Νικολάου στους τελευταίους 6 αγώνες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τους έφυγε 0 στα 10 τρίποντα. Αυτό ακριβώς είπε ο Φίλιππος Συρίγος, 0 στα 11. Η ώρα του Ντεμιγκέλ να περάσει πάλι στο παρκέ. Είχε παίξει μερικά δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο, αλλά αυτό θα πούμε αμέσως μετά το time out. Βλέπω την ομορφιά στην κάθε στιγμή. Αρκετοί άνθρωποι θεωρούν τη ζωή συνηθισμένη. Για μένα, κάθε στιγμή είναι μοναδική. Ζήστε με το δικό σας στυλ. Nokia 8210. Κομψότητα σε νέα χρώματα. Nokia. Connecting people. Τελειώνει το οξυγόνο. Γρήγορα κάντε κάτι. Μην αφήνετε τα χρήματά σας να ασφιχτιούν με επιτόκια μόλις 2%. Διεκδικήστε αποδόσεις έως και 20% με τους νέους λογαριασμούς της Citibank. Δώστε στα χρήματά σας χώρο να αναπνεύσουν. Αξιοποιήστε τη γνώση και την εμπειρία της Citibank. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η διαφορά είναι στους 4. Πριν από το time out υπήρξε κάποιο μικρό πρόβλημα με τον Ζέλικο Ρέμπρατσα. Δεν ξέρω αν... Τον είδα να αποσύρεται στον πάγκο κρατώντας το πρόσωπό του ή μάλλον ειδικότερα το στόμα του. Πάντως, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Δείχνει να μην έχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Αυτό λέει και το πλάνο που βλέπουμε, έστω και αν είναι με πλάτη σε εμάς ο Ρέμπρατσα. Ακούει τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς στο time out. Να τους. Ας δούμε άλλο ένα βαρόμετρο των ντέρμπι, τα rebounds. Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, πάντα στο σεφ από το 92. Σε 13 από τους 17 αγώνες έχει νικήσει η ομάδα που πήρε τα περισσότερα rebounds και σε 11 από τους 17 αγώνες από τότε μέχρι σήμερα κέρδισε η ομάδα που πήρε τα περισσότερα επιθετικά rebounds. Απόψε ο Παναθηναϊκός έχει 10, ο Ολυμπιακός έχει 9, αλλά ο Ολυμπιακός έχει περισσότερα επιθετικά rebounds. Άκρη δεν βγάζουμε λοιπόν από την ως τώρα σύγκριση. Δείτε και τη σχετική κάρτα. Αργότερα βέβαια ίσως να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα σε αυτή την τομέα. Ποντιρόγκα πάντα απέναντι στον Ρισασέ. Και τώρα με αντίπαλο τον Μπουντούρη, φάουλ του Ντεμιγκέλ. Κάτω, όπως λέει χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσίλκα, στο έδαφος το φάουλ. Φάουλ που χρεώθηκε τελικά στον Μπουντούρη.
Το είχε κάνει πιο νωρίς, γιατί φάουλ έκανε και στην εξέλιξη ο Ντεμιγκέλ με το σώμα του. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πάλι χωρίς το Ράτζα που κάθισε στον πάγκο και με ένα ακόμη πιο κοντό σχήμα. Ουσιαστικά με έναν ψηλό τον Ντεμιγκέλ, ο οποίος δεν είναι και κλασικό σέντερ. Πιο πολύ προς power forward φέρνει παρά προς σέντερ. Παίζει με το χαμηλότερο δυνατό σχήμα σε αυτή την φάση ο Ολυμπιακός. Ο Ντεμιγκέλ που μαρκάρει τον Μπέρκ. Τον Ρότζερς που πέρασε στο παρκέ μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου. Ο Μπουντούρης πρόλαβε να κλέψει για λίγο την μπάλα από τον Μποντιρόγκα. Πήγε πάνω του τώρα ο Μπουντούρης. Ο Μποντιρόγκα προσπαθεί να τον παίξει με πλάτη. Κοστάρει χαμηλά πάνω μπροστά από τον Μποντιρόγκα. Το rebound από τον Παπα-Νικολάου και φάουλ του Τζόνι Ρότζερς. Εδώ έχουμε την αντιστροφή της ιστορίας Μπουντούρη, Ράτζα και Οικονόμου. Ο Ρότζερς είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που πήγε στον Παναθηναϊκό πριν από δύο χρόνια. Δείτε πάλι. Εδώ ο Παπα-Νικολάου έχει πάρει τη φάση και το rebound. Και ο Ρότζερς έρχεται από πίσω να μπλοκάρει στα χέρια του Παπα-Νικολάου. Ξεκάθαρη παράβαση και δεν νομίζω ότι πήγε. Είναι πολλές, υπάρχουν πολλές. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι στα 5 φάουλ εδώ και αρκετή ώρα. Ο Παναθηναϊκός που έχει συνολικά 13 φάουλ από την αρχή του αγώνα. Ο Ολυμπιακός έχει 9. .33-28, 4 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός ξανανεβάζει τη διαφορά στους 5, κάτι που είχε ξαναγίνει πολύ νωρίτερα στο ξεκίνημα αυτής περίοδου, 27-22. Και τώρα 33-29. Συγγνώμη, 34-28. Ρότζερς απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Μποντιρόγκα με αντίπαλο τον Μπουντούρη. Καλαϊτζής στον Μπέρτ που βρέθηκε με αντίπαλο τον Βούξεβιτς από τις αλλαγές των μαρκαρισμάτων. Και βεβαίως εκεί ο Βούξεβιτς το μοναδικό που μπορούσε να πετύχει ήταν να σπρώξει με τους αγκώνες τον Μπέρτ, καθώς στερούσε και σε όγκο και σε δύναμη και σε μπόι. Να ο Ιρλανδός. Πέμπτο ομαδικό φάουλ και για τον Ολυμπιακό. Αυτό σημαίνει βολές βέβαια για τον Τζον Πάτρικ Μπέρτ. Διόρθωσαμε αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει από την ώρα που βγήκε ο Ρέμπρατσα. Έτσι είναι, ναι. Αυτός είναι ο πρώτος του πόντος, 34-29. Και όπως μου λέει η Βίκη Μιχέλη, αυτός ο χρόνος είναι περίπου, συμπληρώθηκε περίπου 1,5 λεπτό. Βούξεβιτς με αντίπαλο τον Φώτση και Παπα-Νικολάου με αντίπαλο τον Ρότζερς. Έστειλε τους συμπαίκτες στους 4 γωνίες για να κάνει ο ίδιος την προσπάθεια. Έστω και με τη δεύτερη, ο Παπα-Νικολάου τελειώνει αυτή την επίθεση 36-28, 36-29. Μποντιρόγκα. Φάουλ μακριά, όχι εκεί που ήταν ο Μποντιρόγκα με την μπάλα. Το φάουλ από τον Μπουντούρη. Το φάουλ έχω την εντύπωση ότι το προκαλεί ο Καλαϊτζής, ο οποίος σπρώχνει τον Μπουντούρη. Και τον στέλνει πάνω στον Μποντιρόγκα. Άρα δύο... πρέπει να χρεωθεί ένα σωστό φάουλ είναι αυτό του Καλαϊτζή πάνω στον Μπουντούρη. Χρεώθηκε πάντως το δεύτερο του Μπουντούρη. Και όχι του Μπουντούρη πάνω στον Μποντιρόγκα. Ο Ντεμιγκέλ πάλι στον πάγκο μετά από την ολιγόλεπτη συμμετοχή του και ο Ράτζα πίσω στο παρκέ. Ο Ρέμπρατσα συνεχίζει να είναι στον πάγκο. Χωρίς πάντως να δείχνει ότι έχει κάποιο ορατό πρόβλημα, από εδώ που είμαστε εμείς δεν βλέπω να υπάρχει ούτε κινητικότητα γύρω του, ούτε τίποτα άλλο. .36-30 από την βολή του Ντεγιάν Μποντιρόγκα. .36-31, αυτές οι δύο βολές ήταν οι πρώτοι πόντοι του Μποντιρόγκα στη δεύτερη περίοδο. Συνολικά έχει 7. Βούξεβιτς. Ο Ολυμπιακός που συνέχεια κάνει το ίδιο ακριβώς σύστημα. Στέλνει έναν από τους παίκτες του με ικανότητα στο ένας εναντίον ενός, είτε τον Βούξεβιτς είτε τον Παπα-Νικολάου στην κορυφή της ρακέτας, ανοίγονται όλοι.
Και από εκεί πέρα αυτός που έχει την μπάλα αποφασίζει αν θα πάει όλο τον δρόμο χαμηλά μέχρι το τέλος μέσα στο καλάθι. Θα πασάρει από εκεί που θα έρθει βοήθεια. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Φώτση. 2:53 για το τέλος της περίοδου. Πάλι βολές, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει και τα 5 φάουλ σε αυτή την περίοδο. 37-31. Πρώτος πόντος του Βούξεβιτς στο παιχνίδι. ...38-31. Η διαφορά πάλι στους 7. Καλαϊτζής. Ο Μπουντούρης πάντα στο μαρκάρισμα του Ποντιρόγκα. Στον Μπέρκ τώρα είναι ο Ράτζα. Ο Καλαϊτζής παίρνει μόνο στην προσπάθεια χωρίς καν να αλλάξει πάσα με κάποιον από τους συμπαίκτες του. Ράτζα στο rebound. Ρισασέ κατά μέτωπον επίθεση του Γάλλου και βρίσκει μπροστά του τον Καλαϊτζή και τον Μπέρκ το φάουλ από τον Έλληνα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν βρει λύση στο σκοράρισμα στην περιφέρεια, όπου έχει σκοράρει μόνο στην αρχή ο Τζεντίλε με ένα τρίποντο, δεν νομίζω ότι έχει πιθανότητες να διεκδικήσει την νίκη ή έστω να μείνει μες στο παιχνίδι. Αυτό πιθανώς θέλει να διορθώσει ο Μπράντοβιτς, λίγο πάλι κοντά μετά το time out που ζήτησε ο Σέρβος. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Τώρα με τα νέα δελτία. Σημείωσε μόνο νίκες. Παίξε απλά. Κέρδισε εύκολα. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Από τον ΟΠΑΠ. Τα τυριά, όσο πιο γευστικά, τόσο πιο παχυντικά. Είναι κανόνας. Αλλά μην ανησυχείτε. Για σας κάναμε μια εξαίρεση. Μίλνερ. Πλούσια γεύση με 40% λιγότερα λιπαρά, γιατί φτιάχνεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα. Μίλνερ. Η εξαίρεση. Μίλα μου για Μίλνερ. Νωρίτερα ακούσατε, λίγο πριν το time out δηλαδή, ακούσατε τον Φίλιππο Συρίγο να σας λέει για το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός από την περιφέρεια. Ένα πρόβλημα που όμως δεν είναι σημερινό και σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση. Από το 1992 στο ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός δεν έχει φέρει ποτέ σε έναν αγώνα μεμονωμένο αγώνα με ποσοστό καλύτερο από 43% στα τρίποντα και αυτό έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια όταν είχε σουτάρει 6 στα 14 τρίποντα τη σεζόν 92-93. Δεν είναι τι έχει σουτάρει στα τρίποντα. Δεν έχει σκόρα από την περιφέρεια. Δεν έχει σκοράρει καθόλου ο Αλβέρτης. Δεν έχει σκοράρει ο Καλαϊτζής. Έχει βάλει ένα όλο και όλο καλάθι ο Τζεντίλε και ένα τρίποντο από τη Ρόγα. Όλα τα άλλα καλάθια είναι με μεγάλη προσπάθεια μέσα από τη ρακέτα. Ο Γιώργος Συρίγος θα μας πει τα όσα μπόρεσε να ακούσει από το time out και τι είπε ο Ηλίας Ζούρος στους παίκτες του. Τα οποία βέβαια Δημήτρη δεν είναι πολλά λόγω της φασαρίας. Λοιπόν, ο Ηλίας Ζούρος μίλησε για την άμυνα πρώτα απ' όλα. Έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του για τις επιδόσεις τους μέχρι στιγμής. Ζήτησε ακόμα καλύτερη παρουσία στην άμυνα. Αλλά απαραίτητος χωρίς φάουλ στα 2:33 με συγχωρείτε που απομένουν. Καθώς η ομάδα του έχει συμπληρώσει ήδη τα 5 και στέλνει τον Παναθηναϊκό βολές. Η πρώτη βολή του Ρισασέ πήγε χαμένη. Η δεύτερη όμως ματσάρει το μεγαλύτερο αποψινό προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ήταν 19-11 κάποια στιγμή στην πρώτη περίοδο. Τώρα είναι 39-31, στους 8 η διαφορά. Τζεντίλε. Ρότζερς απέναντι στον Παπανικολάου. Ο Μπουντούρης πάντα απέναντι στον Ποντιρόγκα. Τώρα στην αλλαγή των μαρκαρισμάτων πήγε ο Παπανικολάου πάνω στον Σέρβο. Δεν προλαβαίνει ο Στάρι. Φώτσης στη λήξη χρόνου επίθεση του Παναθηναϊκού. Ακριβώς οριακά ο Παναθηναϊκός σκοράρει 39-33. Νομίζω ότι το τρίτο φάουλ του Μίτλετον και το γεγονός ότι είναι στον πάγκο ο Ρέμπρατς έχει στερήσει πολύ μεγάλη από την επιθετική δύναμη του Παναθηναϊκού στον απόψινό αγώνα. Βέβαια. Ράτζα χαμηλά με όλο τον κόσμο γύρω του 41-33. Με το Ράτζα να φτάνει τους 12 πόντους. Τα 6 rebound, έχει 7 κερδισμένα φάουλ. Μία assist, ένα κλέψιμο σε μια πολύ πληθωρική παρουσία. Νέο κλέψιμο από τον Ολυμπιακό, από τον Παπανικολάου. 2-1-2-1 βάζουν στη μέση τον Τζεντίλε και ο Παπανικολάου τελειώνει τη φάση. Μεγαλύτερη αποψινή διαφορά για τον Ολυμπιακό και πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα. 43-33 με 1:25 για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Μπράντοβιτς επαναφέρει στο παρκέ τον Φραγκίσκο Αλβέρτη στη θέση του Φώτση που μάλλον πληρώνει το προηγούμενο λάθος του. Εσείς είδατε το φάουλ που έγινε πάνω στον Ποντιρόγκα.
Νάτος, ο αρχηγός Παναθηναϊκού, που γενικά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις, αλλά έχει κάνει και πολύ άσχημα παιχνίδια. Όσα χρόνια παίζει με τον Παναθηναϊκό σε τέτοιου είδους ντέρμπι. Απόψε τουλάχιστον μετά όσα έχει δείξει ως τώρα είναι μάλλον η κακή βραδιά του. Το βέβαιο είναι ότι από εδώ και μπρος, τώρα που επέστρεψε ο Αλβέρτης, θα φανεί αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να διεκδικήσει την νίκη, και αυτό θα φανεί κυρίως από τις επιδόσεις του Αλβέρτη. Δηλαδή αν ο Αλβέρτης του δώσει το περιφερειακό σουτ, τότε ο Παναθηναϊκός έχει δυνατότητες, έχει ελπίδες να επανακάμψει, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται με 10 ολόκληρους πόντους πίσω. Γιώργο Συρίγο, γιατί έγινε η διακοπή και τη στιγμή που ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο Μποντιλόκα τις βολές? Πιτσίλκας εντόπισε λέιζερ στην εξέδρα πίσω από τον γαλάφι όπου σουτάρει την βολή ο Μποντιλόκα. Το βλέπουμε και εμείς τώρα. Και ζήτησε να σταματήσει το λέιζερ στα μάτια του Μποντιλόκα για να συνεχίσει το παιχνίδι. Η διαφορά έπεσε στους 9 από τη μία εύστοχη βολή του Μποντιλόκα. Μπουντούρης στον Ρισασέ, που προσπάθησε να πάει χαμηλά αλλά πρόλαβε και βάλε το χέρι του κλέβοντας την μπάλα από τη Ρόγκα, που πάει για δύο εύκολους πόντους και τελειώνει τον εχνιδιασμό, παρά το γεγονός ότι ο Βούξεβιτς είχε πέσει πάνω, ότι είχε κρεμαστεί πάνω στον Μποντιρόγκα. Ο Μπράντοβιτς ζητάει φάουλ. Αυτό καταλάβατε από τις κινήσεις του. 43-36, τελευταία 53 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το κοντό σχήμα με μοναδικό ψηλό το Ράτζα που έχει τώρα την μπάλα και τέσσερις από τους υπόλοιπους παίχτες που ακροβολίζονται στην περιφέρεια. Μπουντούρης το ακάλυπτο σουτ. 46-36. Διαφορά πάλι στους 10 πόντους. Παναθηναϊκός προς τώρα κυρίως στην άμυνα δεν έχει βρει απάντηση για αυτό το κοντό σχήμα. Κοντό σχήμα που φαντάζομαι ότι δίνει αυτή την... το πρόσθετο όπλο στον Ολυμπιακό, ότι μόλις η βοήθεια πάει στο Ράτζα, βρίσκονται μονίμως κάποιοι περιφερειακοί σουτέρ ακάλυπτοι. Και αυτό επεδίωξε λογικά ο Ολυμπιακός. Time out τώρα του Ηλία Ζούρου με 26 δευτερόλεπτα για το τέλος. Το χαμηλό σχήμα είναι πιο ευέλικτο και πιο πιεστικό και στην άμυνα. Και αναγκάζει τον Παναθηναϊκό σε λάθη. Ήταν προηγουμένως στη φάση πως έκλεψαν την μπάλα με τον Παπα-Νικολάου και βγήκαν στο lay-up. Παναθηναϊκός που έχει ήδη 9 λάθη, ο Ολυμπιακός έχει 4 λιγότερα. Και όσον αφορά τον καταμερισμό των rebounds, ο Παναθηναϊκός έχει 10, ο Ολυμπιακός έχει πάρει το προβάδισμα, έχει ένα περισσότερο, 11. Γενικά πάντως οι δύο ομάδες σουτάρουν με καλά ποσοστά. Καλά με κριτήριο ότι είναι ένα ντέρμπι, ένα πάντα κλειστό και σφιχτό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει 16-28 προσπάθειες συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει 13-22. Ξανά αντίπαλοι. Ο Νίκος Μπουντούρης εναντίον του Παναθηναϊκού από το 1992, σαν παίκτης του ΠΑΟΚ πάντοτε, απόψε πρώτη φορά σαν παίκτης του Ολυμπιακού. 12 νίκες, 11 ήττες. Σκοράρει απέναντι στην παλιά του ομάδα κατά μέσο όρο 5,4 πόντους με 71% στις βολές, αλλά με ένα πολύ χαμηλό 27% στα τρίποντα. 15 στα 55, νάτος. Ο Νίκος Μπουντούρης, ο οποίος πάντως απόψε έχει ευστοχήσει στη μοναδική του προσπάθεια για 3 πόντους. Και τώρα παραχωρεί και τη θέση του στον David Rivers, που επιστρέφει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με Rivers, Παπα-Νικολάου, Ρισασέ, Βούξεβιτς, Ράτζα. Ο Παναθηναϊκός με Μπέρκ Ρότζερς, Αλβέρτη Μποντιρόγκα και αναζητεί το πέμπτος. Πάντως στο παρκέ τώρα είναι τέσσερις. Να τους μπαίνει και ο Καλαϊτζής σιγά σιγά. Καλαϊτζής, ο οποίος δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει. Νόμιζε ότι θα πάρει τη θέση του Αλβέρτη. Επόμενη αλλαγή. Υπήρχε μια συνεννοησία εκεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Ψεύτη σημαδεύει σίδερο, μιμούμενος το ίμιση τον Αλβέρτη στην προηγούμενη προσπάθεια του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά όχι, βρίσκει το στόχο. 47-36, μεγαλύτερη διαφορά ως τώρα. Ο Παναθηναϊκός με τον Μποντιρόγκα. Η προσπάθεια από τον Καλαϊτζή, φάουλ. Με 1:33 για το τέλος. 1 δευτερόλεπτο και 33 εκατοστά δευτερόλεπτο για το τέλος. Εδώ το φάουλ από τα πόδια του David Rivers. Βεβαίως βολές δεν υπήρχαν. Μάλλον υπάρχουν βολές, όχι, έχει φτάσει στα 5 φάουλ ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Καλαϊτζής έτοιμος να εκτελέσει τις δύο βολές. Τρίτη συνεχόμενη άσπρη βολή από πλευράς Παναθηναϊκού. ...47-37 από τον Καλαϊτζή. Παρατηρήσεις στον Ρότζερς για κάποιες μικρές αψημαχίες του με τον Ράτζα. Ο Ολυμπιακός έχει 1,3 στη διάθεσή του, ένα δευτερόλεπτο και 33 εκατοστά δευτερολέπτου. Μακρινή πάσα του Ράτζα στον Ντεμιγκέλ. Θα σουτάρει για τρύπα τον Ντεμιγκέλ, αλλά εκεί που πήγε η μπάλα και σε αυτόν που πήγε η μπάλα υπήρχε μπροσπίσω κιόλας από τον Ντεμιγκέλ. Ούτως ή άλλως η επίθεση του Ολυμπιακού ήταν καταδικασμένη να αποτύχει. Απομένουν 6 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο Μπράντοβιτς διαμαρτύρεται προφανώς γιατί θεωρεί ότι κύλησε περισσότερος, γιατί κύλησε περισσότερος χρόνος στο ρολόι. Θεωρεί ότι έπρεπε να υπάρχει περισσότερος χρόνος από τη στιγμή που, δείτε πάλι εδώ, εδώ αρχίζει, εδώ ακριβώς. Έχει δίκιο ο Ράτζα, έχει δίκιο ο Μπράντοβιτς. 0,9 έπρεπε να υπάρχει. Προφανώς η γραμματεία, ο χειριστής του χρονομέτρου άργησε να ξανακλείσει το χρονόμετρο. Η ανθρώπινη αντίδραση έχει μια απόκληση. Λογικό είναι. Λογικό είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν διορθώθηκε ο χρόνος. Με 6 εκατοστά του δευτερολέπτου, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να σκοράρει με όποιον πιάσει την μπάλα. Αλβέρτης άρχισε, πέταξε την μπάλα. Ακόμη και αν έμπαινε αυτή η απέλπιδα προσπάθεια του Αλβέρτη, δεν θα μετρούσε το καλάθι. Ήταν εκπρόθεσμο. Συμπεράσματα από το πρώτο ημίχρονο. Τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Την ζημιά που ο Παναθηναϊκός δεν έπαθε στο πρώτο δεκάλεπτο, την έπαθε στο δεύτερο και κυρίως από το σημείο που αναγκάστηκε να αποσύρει σταδιακά και τον Μίτλετον και τον Ρέμπρατσα. Οι αντικαταστάτες τους δεν μπόρεσαν να δώσουν ό,τι οι προκάτοχοι, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Και το πρόβλημα του Παναθηναϊκού γίνεται ακόμα μεγαλύτερο από τη στιγμή που δεν έχει σκορ από την περιφέρεια και κυρίως από τον αρχηγό του και βαρύ πυροβολικό του, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός με πιο πιεστικές άμυνες, με ταχύτερες επιθέσεις, έχει περισσότερες λύσεις, περισσότερη φρεσκάδα, περισσότερο πάθος θα λέγαμε, καθώς ο Παναθηναϊκός και στις περιπτώσεις που η μπάλα πηγαίνει επιθετικά στα χέρια του Μποντιρόγκα, κολλάει, δεν έχει, δηλαδή αγκομαχώντας φτάνει στην εκδήλωση της επίθεσης. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να διατηρεί το πάνω χέρι μέχρι το τέλος, εκτός αν ο Παναθηναϊκός βρει λύσεις από την περιφέρεια και κυρίως από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, που έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι είναι το βαρόμετρο του αγώνα. Δεν έχω πολλά περισσότερα να συμπληρώσω. Περισσότερα όμως θα έχουμε να πούμε σε περίπου 10 λεπτά που θα επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από τη διακοπή του ημιχρόνου. Μετά από 20 λεπτά παιχνιδιού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός προηγείται με 10. Το γιατί ίσως μπορείτε να το αναζητήσετε από την συγκεντρωτική στατιστική, να βρείτε κάποιες εξηγήσεις. Είναι πιο εύστοχος και στις βολές και στα δίποντα, όχι στα τρίποντα, όπου απλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα 2 στα 5, ο Ολυμπιακός έχει 2 στα 8. Εγώ θα πρόσθετα, Δημήτρη, ότι ο Ολυμπιακός έχει και περισσότερους πόντους από τις βολές. Έχει 13 πόντους, ο Παναθηναϊκός έχει 9. Είναι 4 πόντοι που τρέφονται από τις βολές, διαφορά από τον Ολυμπιακό. Και ακόμη, όπως βλέπετε, ο Ολυμπιακός έχει πάρει πια το πάνω χέρι στα rebound με 12-10. Έχει και 2 παραπάνω επιθετικά. Ισοπαλία στα κλεψίματα, 2 μπλοκ από τον Παναθηναϊκό, μαζεμένα μάλιστα σε διαδοχικές φάσεις από Ρέμπρατσα και Φώτση. Και από εκεί πέρα στους εθνικούς υπάρχει μια σχετική ισορροπία. Από 3 έχουν εκδηλωθεί από τις δύο ομάδες, αλλά υπάρχει μια διαφορά ενός εθνιδιασμού επιτυχημένου. Μερικά από τα highlights του πρώτου ημιχρόνου θα τα δείτε στη συνέχεια. Εδώ είναι μια προσπάθεια του Μποντιρόγκα απέναντι στον Βούξεβιτς.
Ο Ολυμπιακός που βρήκε 15 από τους 26 πόντους που σκόραρε στη δεύτερη περίοδο από τον Παπα-Νικολάου και τον Ράτζα. Εσείς βλέπετε εδώ τη σταθερή αξία του Ντεγιάν Τιρόγκα σε 7 αγώνες εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν έχει ποτέ λιγότερο από 15 πόντους. Απόψε χείρι 10 στο ημίχρονο. Και τα συγκεντρωτικά στατιστικά του, 18,5 πόντοι, 73% στις βολές, 55% στα δίποντα, μόλις 2 στα 9 τρίποντα και 6,5 rebounds μέσω όρο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός βρήκε πολύ μεγάλη βοήθεια εκτός από τον Ράτζα, ειδικά όταν ο Ρέμπρατσα κάθισε στον πάγκο, που ο Ράτζα βρήκε ελεύθερο όλο το πεδίο μπροστά του μέσα στην ανεξαρτήτως ρακέτα. Ανεξαρτήτως αυτόν, Δημήτρη, εκείνο που έχει ουσία για το δεύτερο είναι το εξής. Ο Ολυμπιακός με το πλεονέκτημα αυτών των 10 πόντων στην πραγματικότητα έχει διπλό αβαντάζ. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία δεν διακρίνεται στην πίεση, στο γρήγορο παιχνίδι, έτσι ώστε να μπορέσει να αλλάξει το ρυθμό, που σημαίνει ότι την όποια ανάκαμψή του πρέπει να τη στηρίξει κυρίως στο να μην πάει ο Ολυμπιακός καλά. Όπως βεβαίως έχει την πολυτέλεια τώρα με τους 10 πόντους, ψυχολογικά είναι πάνω και έχει τη δυνατότητα είτε αργά είτε γρήγορα να το παίξει το παιχνίδι. Ενώ ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει, θα πρέπει να ανοιχτεί, να πιέσει δηλαδή, να παίξει, να πάει σε ένα ρόλο που δεν του ταιριάζει, ή θα ακολουθήσει μυρολατρικά το πεπρωμένο. Εδώ είναι το θέμα ερωτηματικό. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός επαναφέρει το Ρέμπρατσα όπως ήταν αναμενόμενο και τον οποίο κράτησε πολλή ώρα εκτός τερέν στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει και τον Ρότζερς και τον Αλβέρτη που θεωρητικά του δίνουν σουτ περιφερειακό που δεν το είχε καθόλου στα πρώτα δύο δεκάλεπτα. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η εξέλιξη. Από την άλλη ξεκινούν Rivers, Οικονόμου, Ράτζα, Τόμιτς και Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου που έκανε καταπληκτική δουλειά, έχει 12 πόντους, 3 rebound αλλά κυρίως 3 κλεψίματα. Και αυτά τα κλεψίματα μεταφράστηκαν σε επιτυχημένους ευνηδιασμούς. Χαμηλά το φάουλ στον Ρέμπρατσα που πήρε την πρώτη επίθεση της τρίτης περίοδου από τον Οικονόμου το φάουλ. Ο Οικονόμου που να πούμε την αλήθεια δεν δείχνει απολύτως έτοιμος για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Μεσολάβησε σε μια σημαντική αποχή του λόγω τραυματισμού. Γεμάτος ένας μήνας. Καλαϊτζής απέναντι στον Rivers. Και τώρα Αλβέρτης, τον οποίο μαρκάρει πάντα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Τόμιτς. Ο Ράτζα κυνηγάει μακριά από το καλάθι των Ρότζερς. Στο Ρέμπρατσα ήταν ο Οικονόμου σε αυτή τη φάση. Εκεί μέσα στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού ο Αλβέρτης παίρνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ο Αλβέρτης που έχει 0 σε όλα. 0-2 βολές, 0-2 δίποντα, 0-1 τρίποντο. Έχει κάνει στην παρουσία του μόνο στα rebound με 4. Αλβέρτης που όπως είδατε και στο replay πήρε με την τρίτη το φάουλ. Του έκανε και ένα φάουλ στην αρχή ο Ράτζα. Κάποιος άλλος παίκτης μετά τον Ολυμπιακό βάλει το χέρι. Τελικά δόθηκε το τελευταίο πάνω στο Rivers που έχει όμως τώρα 3. 0 στις 3 βολές. Συνεχίζει να έχει παντού 0 ο Φραγκίσκος Αλβέρτης. Πρώτος πόντος για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ούτως ή άλλως ποτέ στην καριέρα του δεν είχε παιχνίδι με 0 πόντους εναντίον του Ολυμπιακού. Παιχνίδι με έναν έχει όμως. Εκτός από το απόψινό. Rivers χαμηλά το rebound από τον Αλβέρτη. Και τώρα Καλαϊτζής που πέρασε γρήγορα τον Rivers, βρήκε διάδρομο ανοιχτό, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Ανανεώνεται η επίθεση για τον Παναθηναϊκό με 24 καινούργια δευτερόλεπτα από το επιθετικό rebound του Rodgers. Μποντιούγκα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Και τώρα Rodgers και από εκεί Αλβέρτης. Πάλι ο Αλβέρτης στο σούτ για 2, airball το rebound από τον Παπα-Νικολάου. Ο Μπράντοβιτς συνεχίζει να διαμαρτύρεται από τον πάγκο, να λέει κάτι απευθυνόμενο στους παίκτες και στους διαιτητές. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ που είμαι. Το φάουλ αυτή τη φορά είναι υπέρ του Οικονόμου και είναι Ρέμπρατσα. Το τρίτο του Ρέμπρατσα. Ένα ακόμη πρόβλημα, ένας ακόμη πονοκέφαλος για τον Μπράντοβιτς. Το πήρε ο Οικονόμου στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του, επαναφορά από τους παίκτες του Ολυμπιακού και οργανωμένη επίθεση από τον Rivers. Στον Ράτζα είναι τώρα ο Rodgers. Ο Rivers για 3 ανεβάζει τη διαφορά στους 12, 50-38. Αυτή είναι πάλι η μεγαλύτερη διαφορά για τον Ολυμπιακό, που έκτισε σταθερά τη διαφορά κοντά στους 10 πόντους στο τέλος της προηγούμενης περίοδου και τώρα την ανεβάζει στους 12.
Αλβέρτης στον Ρέμπρατσα. Απέναντι του Οικονόμου, ο Ρέμπρατσα στην ουσία σηκώνεται εκμεταλλευόμενος τον πόη του και τη διαφορά που τον χωρίζει από τον Οικονόμου και παίρνει το φάουλ. Ο Οικονόμου, ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον Ρέμπρατσα κυρίως με άμυνα θέσης, δηλαδή στο κόρα-κόρ, προκειμένου να μην πάρει την μπάλα. Όταν θα πάρει την μπάλα ο Ρέμπρατσα θα έχει προβλήμα, όπως φάνηκε και στη φάση αυτή. Είναι ξεκάθαρο το πλεονέκτημα που έχει σε αυτές τις συνθήκες ο Ρέμπρατσα. Ξέρω ότι έχει με τους περισσότερους παίκτες, πόσο μάλλον με τον Οικονόμου που τον χωρίζουν αρκετοί πόντι, όγκος, δύναμη. 50-39. Να ο πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Μίτλετον, που από εκείνη την ώρα όμως φορτώθηκε με 3 φάουλ και είναι καθισμένο στον πάγκο. 50-40. Με τις δύο βολές του Ρέμπρατσα που τώρα έχει. 50-40, ναι. Έχει 14 πόντους. Και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, όχι μόνο του Παναθηναϊκού, σε όλο το ντέρμπι. Ακολουθούν με 12 ο καθένας, Ράτζα και Παπα-Νικολάου. Φάουλ χαμηλά, την ώρα που ο Τόμιτς ξεκινούσε την προσπάθειά του. Φάουλ που όμως έχει δοθεί στο Ρότζερς, όχι στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Τόμιτς, εκεί κράτησε τη φανέλα, βλέπετε, του Ράτζα, στη σκοτεινή πλευρά της άμυνας. Ώστε να μην αφήσει να γίνει ενδεχόμενο pick and roll. Δεύτερο φάουλ για τον Ρότζερς. 3 έχει Τζεντίλε για τον Παναθηναϊκό, ο Μίτλετον και ο Ρέμπρατσα. Τώρα όμως ο Ρότζερς δεν γλίτωσε το τρίτο φάουλ. Τα δύο φάουλ σε Ρότζερς και σε Ρέμπρατσα είναι συνέπεια της αδυναμίας των ψηλών του Παναθηναϊκού να μαρκάρουν τον Οικονόμου, ο οποίος ξεκινάει τις προσπάθειες έξω από το τρίποντο. Τρίτος ψηλός του Παναθηναϊκού που φορτώνεται με 3 φάουλ. Και βέβαια πάει στον πάγκο στη θέση του Φώτσης. Μπλοκ του Ρέμπρατσα, το δεύτερο αποψινό του Σέρβου, πάνω στην προσπάθεια του Παπα-Νικολάου. Μπάλα μένει στα χέρια του Ολυμπιακού, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος και σωστά. Απομένουν 8 για το σουτ, το παίρνει ο Ράτζα υπό δύσκολες συνθήκες, με εστιασμένη γύρω την άμυνα του Παναθηναϊκού. Φώτσης στον εφηδιασμό Μποντιρόγκα, μπλοκ από τον Παπα-Νικολάου, μέσα σε πολύ έντονες διαμαρτυρίες. Χρειάζεται με φάουλ για Παπα-Νικολάου. Αξίζει να ξαναδούμε την φάση. Μια και υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες. Δύο βολές για τον Μποντιρόγκα. Δύσκολη φάση. Η γνώμη μου είναι ότι βρήκε. Μπορεί να βρίσκει πρώτα μπάλα, μάλλον βρίσκει χέρια μετά. Αυτό είναι το προηγούμενο μπλοκ του Ρέμπρατσα, δεν έχει σχέση με την εξέλιξη της φάσης. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Παπα-Νικολάου εκεί προδόθηκε από την κίνησή του. Πήγαινε πολύ δύναμη πάνω στον Μποντιρόγκα και ίσως η κίνηση τιμωρήθηκε αν δεν υπήρχε επαφή. Παναθηναϊκός συνεχίζει να κάνει βολές. Έχει τώρα 12 στις 19. Και 12 στις 20. Σας θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 6 στις 6. Και από εκείνη την ώρα έχει 6 στις 14. Τόμιτς. Στο Rivers. Τώρα με αντίπαλο τον Καλαϊτζή. Η πάσα του Rivers χαμηλά έφτασε στον Ρισασέ, αλλά νωρίτερα υπάρχει το φάουλ. Ο Ζούρος χειροκροτεί στον πάγκο ικανοποιημένος, καθώς εδώ που τα λέμε βλέπει όλα να πηγαίνουν δεξιά για την ομάδα του. Σχεδόν από το ξεκίνημα του αγώνα. Νέο σφύριγμα από τους διαιτητές, νέα διακοπή του παιχνιδιού, νέο φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Τώρα γίνεται επαναφορά από τον Rivers στον Ρισασέ. Τόμιτς. Ένα ακόμη αδόκιμο μαρκάρισμα στην άμυνα του Παναθηναϊκού με το Φώτση στον Τόμιτς. Ράτζα χαμηλά. Φάουλ που κερδίζεται είναι ο Ράτζα, που κάθε φορά που θα πάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού βρίσκει. Αν ο Ρέμπρατσα είναι τέταρτο. Δύο. Αλβέρτι. Είναι τρίτο του Αλβέρτη. Είδατε που έγινε το φάουλ από τον Αλβέρτη. Αλβέρτης που έχει κάνει τα δύο από τα τρία φάουλ του πάνω στο Ράτζα. Ράτζα που συνολικά έχει κερδίσει 9 φάουλ από αυτό. Αυτό ήταν το ένα του. Και ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει μετά από πάλι 3,5 λεπτά παιχνίδι και σε αυτή την περίοδο τα 5 ομαδικά φάουλ. Κάτι που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα όλα τα φάουλ θα είναι βολές πλην των επιθετικών. 51-40.
Μποντιρόγκα στον Φότσι, τον Μαρκάριο Ρισασέ. Και τώρα Ρέμπρατσα μπροστά από τον Ράτζα, το rebound από τον Παπα-Νικολάου. Το πέμπτο αποψινό του Παπα-Νικολάου, που έχει και 12 πόντους και 3 κλεψίματα και 1 assist. Αν ο Ράτζα θεωρείται αυτή τη στιγμή ως τώρα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, η κρυφή δύναμη ως τώρα ήταν ο Παπα-Νικολάου. Το Μίτσι διείσδυση, πάλι βρήκε χώρο, πάλι πήγε όλο το δρόμο. Μα είναι λογικό, πάει να τον μαρκάρει ο Αλβέρτης, ο οποίος δεν μπορεί ούτε να τον πιέσει, ούτε να τον ακολουθήσει στον drive. Διαφορά 13 πόντων, ο Μπράντοβιτς ζητάει time out με 5:57 το τέλος τρίτης περίοδου. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Τώρα με τα νέα δελτία. Σημείωσε μόνο νίκες. Παίξε απλά. Κέρδισε εύκολα. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Από τον ΟΠΑΠ. Τα τυριά, όσο πιο γευστικά, τόσο πιο παχυντικά, είναι κανόνας. Αλλά μην ανησυχείτε, για σας κάναμε μια εξαίρεση. Μίλνερ. Πλούσια γεύση με 40% λιγότερα λιπαρά, γιατί φτιάχνεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα. Μίλνερ. Η εξαίρεση. Μίλα μου για Μίλνερ. Πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου η διαφορά έχει πάει στους 13. Είναι πάλι μεγαλύτερη διαφορά για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα ήταν στο 50-38, στους 12 η πιο μεγάλη τιμή της διαφοράς. Ο Ολυμπιακός από το τελευταίο καλάθι του Τόμιτς, που έφτασε όλο το δρόμο μέχρι την καρδιά της ρακέτας του Παναθηναϊκού, εκτόξευσε τη διαφορά στους 13. Αυτό είναι ένα τρίποδο του Ρίβερς νωρίτερα. Η επιστροφή του Rivers σε 9 αγώνες εναντίον του Παναθηναϊκού, όλους στη διετία 95-97. Ποτέ δεν σκόραρε λιγότερους από 11 πόντους, έχει μέσο όρο 16,2 πόντους. 84% στις βολές, ένα σερί 18 στις 18 που χάλασε απόψε. 45% στα δίποντα, 35% στα τρίποντα, μέσος όρος 4,2 assist. Απόψε ο Rivers έχει ήδη 7 πόντους, 2 στις 3 βολές, 1 assist. Αυτά για τη συνέχεια των εμφανίσεων του Rivers εναντίον του Παναθηναϊκού. Ο λόγος στον Γιώργο Συρίγο για τις λεπτομέρειες από το time out. Μα το πρώτο πράγμα που έκανε ο προπονητής του Ολυμπιακού και στη συνέχεια εστίασε την προσοχή του στην άμυνα της ομάδας του μέσα στη ρακέτα. Έδωσε ειδικές εντολές για τις βοήθειες. Παναθηναϊκός με δύο playmaker, Τζεντίλε και Καλαϊτζή. Και με ένα τρίποντα από τον Φότση κατεβάζει τη διαφορά στους 10, 53-43. Παναθηναϊκός που έχει 3 στα 6 τρίποντα. Δεν έχει πάρει πολύ για 3 πόντους, αλλά δεν έχει πονέσει και τον Ολυμπιακό από αυτό το τομέα. Φοβερό κάρβωμα του Παπα-Νικολάου, πάτησε δυνατά στην εσωτερική και άφησε την μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο στο καλάθι. Δείτε πάλι. Δεν την άφησε, την κάρφωσε. Ο Παπα-Νικολάου που με αυτή τη φάση συνεχίζει την σημερινή καταπληκτική του εμφάνιση. Εδώ. Μπροστά στο πρόσωπο του Ρέμπρατσα το κάρφωμα. Κάτι που βέβαια ανεβάζει κατακόρυφα και το βαθμό δυσκολίας του και την αξία του. 55-43. Αλλά και η ψυχολογία του Παπα-Νικολάου που ούτως ή άλλως είναι πολύ καλή. 56-43 από την βολή. Υπάρχει πάντα το μόνιμο παλαιόθεν πρόβλημα. Το ταμπλό του σταδίου είναι και που αργούν να πέσουν οι πόντοι. Ρέμπρατσα 56-45. Παναθηναϊκός τελείωσε δύο μαζεμένες επιθέσεις, μία με τον Φότσι, μία τώρα με τον Ρέμπρατσα. Ενδιάμεσα είχαμε τον goal foul του Παπα-Νικολάου. Η διαφορά πάντως είναι σταθερά εδώ και πολλή ώρα πάνω από τους 10. Παπα-Νικολάου με προσποίησης η πάσα καταπληκτική στο Ράτζα, νέο κάρφωμα μέσα στη ρακέτα του Παναθηναϊκού. Δείτε πάλι οι αλλαγές και οι περιστροφές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Άφησαν ακάλυπτο το Ράτζα. Ο Παπα-Νικολάου τροφοδότησε σωστά στην αδύνατη πλευρά της άμυνας. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Καλαϊτζής για 3. Rebound από τον Rivers, foul από τον Καλαϊτζή που πήγε με δύναμη πάνω στο Rivers για να τελειώσει τις προϋποθέσεις του εφηδιασμού που προσπαθούσε να ανοίξει ο Αμερικανός playmaker. Τρίτο φάουλ και για τον Καλαϊτζή. Νέο time out αυτή τη φορά από τον τηλεοπτικό για τις αναγκαίες διαφημίσεις. Ένα λεπτό πάλι κοντά σας. Με το νέο Nokia 6210 έχετε τα πάντα υπό έλεγχο. Το μόνο με high speed data και WAP
για γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ίντερνετ. Κάντε τραπεζικές συναλλαγές, στείλτε email ή προσφέρετε λουλούδια. Nokia. Connecting people. Σε ένα νέο ραντεβού με το θέαμα που κόβει τις ανάσες και τις ψηλές πτήσεις, σας προσκαλεί την Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο πιο θεαματικός παίκτης του πλανήτη. Δεν είναι αεροπλάνο, ούτε πουλί. Είναι ο Vince Carter. Δείτε την Κυριακή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Toronto εναντίον Charlotte. Είναι το NBA, αποκλειστικά και ζωντανά στο Super Sport. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δεν έχει τελειώσει το time out, το τηλεοπτικό time out, που πάντως ήταν μάλλον καλοδεχούμενο για τον Παναθηναϊκό. Ήρθε την κατάλληλη ώρα, χρονικά, τη στιγμή δηλαδή που η διαφορά έχει εκτοξευθεί πάλι στους 13 πόντους. Δεν πρόκειται τα time out να αλλάξουν το ρυθμό του αγώνα, τη ροή του αγώνα. Τη ροή του αγώνα θα μπορούσε να την αλλάξει μόνο μία αντίδραση του Παναθηναϊκού, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιες λύσεις τώρα εδώ με τους δύο playmakers, αλλά δεν βρίσκει. Κυρίως γιατί δεν έχει περιφερειακό σου, δεν έχει σκορ δηλαδή έξω από την ρακέτα, γιατί κάποια μαργαρίσματα δεν του βγαίνουν και γιατί κάποια του ατού, όπως κυρίως ο Αλβέρτης, δεν είναι, όχι δεν είναι στην καλύτερη του μέρα, είναι μάλλον στη χειρότερη του μέρα. Ρίβερ στη γραμμή για ένα ακόμη ζευγάρι ελευθέρων βολών. Από την πρώτη έχουμε πάλι μεγαλύτερη διαφορά στους 14. Και εννοείται βεβαίως ότι το ίδιο θα ισχύει αν ευστοχίσει και στη δεύτερη. Πράγμα που γίνεται 60-45. Τζεντίλε. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και με τους δύο playmaker, και με τον Τζεντίλε και με τον Καλαϊτζίκ και με Μποντιρόγκα. Ρέμπρατσα και Φώτσης οι υπόλοιποι της πεντάδας. Δύο βολές για τον... Διαφορά 17 πόντων με λιγότερο από 4 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Καλαϊτζής για 3. 63-49, μια καλοδεχούμενη ανάσα για τον Παναθηναϊκό. Μάλλον αργά. Rivers. Ρισασέ για 3. Rebound από τον Μποντιρόγκα. Που πάει κατά μέτωπο μέσα στη ρακέτα του Ολυμπιακού. 63-51. Αν φάει κι άλλο εύκολο καλάθι ο Ζούρος, θα πάρει αμέσως time out. Με βάση την ιδιοσυγκρασία και τις συνήθειες του που έχουμε μάθει, μάλλον αυτό θα γίνει. Βούξεβιτς. Το ίδιο σύστημα, οι τέσσερις στις γωνίες, ένας παίκτης του Ολυμπιακού, ο Βουτσέβιτς, σε αυτή την περίπτωση ή νωρίτερα πολλές φορές ο Παπα-Νικολάου, και ένα ακόμη φάουλ, τρίτο και του Μποντιρόγκα. Θα παρακαλούσα, επειδή πλέον από το ταμπλό του γηπέδου δεν μπορούμε να μετρήσουμε, είναι πάρα πολλοί παίκτες, να δούμε μια κάρτα όταν υπάρχει ευκαιρία με τους φορτωμένους με φάουλ παίκτες και από τις δύο πλευρές. Ο Κυριάκος Πιτούλης ανταποκρίθηκε αμέσως, 4 φάουλ Παπα-Νικολάου, Μπουντούρης, Ρισασέ, Ρίβερς από 3, Τζεντίλε 4 και από 3. Αλβέρτης, Καλαϊτζής, Ρότζερς και Φώτσης. 65-51. Υπάρχουν και μερικοί ακόμη, όπως μου επισημαίνει ο Γιώργος Συρίγος, οι οποίοι απλά δεν... 7 παίκτες του Παναθηναϊκού είναι με 3 φάουλ. Δεν χώρεσαν στην κάρτα. Υπάρχει ένα μέγεθος που μπορεί να πει, δεν μπορεί να βγει έξω από την οθόνη η κάρτα. Μποντιρόγκα υποπίεση, το rebound από τον Ράτζα. Το 65-51 δεν αλλάζει, ο Ράτζα κάνει και για λίγο τον playmaker. Βούξεβιτς. Τώρα στο Ράτζα. Απέναντί το Φώτσης. Η πάσα στην άλλη πλευρά στο Rivers και από εκεί στο Βούξεβιτς. Στον ακάλυπτο Τόμιτς, η μπάλα κυκλοφόρησε καλά. Το follow από τον Rivers. Από τον Ράτζα. Ο Βούξεβιτς έκανε και ένα μικρό σπρίτι και ένα άλμα πάνω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Αλλά η επίθεση δεν σώθηκε για τον Ολυμπιακό. Αυτό πάντως ήταν αρκετό, η πρόθεση δηλαδή, για να εισπράξει μερικά χειροκροτήματα από τον πάγκο της ομάδας του.
Τζεντίλε. Του Καλαϊτζή. Και τώρα Φώτσης που παίρνει το φάουλ από τον Ράτζα. Τρίτο φάουλ για τον το Ράτζα. Δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. 12 λεπτά λοιπόν πριν το τέλος του αγώνα. Και με διαφορά 14 πόντων υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ηλίας Ζούρος έστειλε στην καρέκλα των αναπληρωματικών τον Τεμιγκέλ. Νάτος, ο Ισπανός. Βεβαίως για να πάρει τη θέση του Ράτζα, που φορτώθηκε με το τρίτο του φάουλ. Μετά από πολλή ώρα δύο εύστοχες βολές για τον Παναθηναϊκό. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι οι τελευταίες 5 επισκέψεις των παικτών του Παναθηναϊκού στη γραμμή των ελευθερών βολών δεν είχαν σαν αποτέλεσμα 2 στις 2 βολές. Είχαν ή 0 στις 2 ή 1 στις 2. Εκτός βεβαίως από αυτές του Φώτση. Τόμιτς, κακή πάσα. Κλέψιμο από τον Τζεντίνε. Η πάσα στον Ποντιρόγκα που βρήκε μπροστά τον πεσμένο Καλαϊτζή που είχε γλιστρήσει. Ο Καλαϊτζής πάντως σηκώθηκε, πήρε την μπάλα και σούταρε για 3. Ο ίδιος το επιθετικό rebound. Φώτσης τελειώνει τη φάση μπροστά από τον Ράτζα. 65-55. Με ένα σερί 2-9. Ένα σερί που στον Παναθηναϊκό πήρε λιγότερο από 2 λεπτά να το κάνει. Κατεβάζει τη διαφορά στους 10. Το 63-46 έγινε 65-55. Βήματα από τον Ρισασέ. Το time out που παίρνει τώρα τελικά ο Ηλίας Ζούρος με 70 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τα ξαναλέμε σε ένα λεπτό. Όχι, θα μείνουμε μαζί σας. Λοιπόν, δείτε πάλι. Αυτό το τι να πω που είπε ο Φίλιππος Ρίγος ήταν στο βλέμμα που του έριξα. Θέλω να δώσω το λόγο. Έχω την εντύπωση ότι η επιστροφή του Παναθηναϊκού κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι, δηλαδή το ότι μείωσε τη διαφορά από τους 17 στους 10, δεν οφείλεται τόσο σε μια δική του ανάκαμψη, όσο σε κάποια χαλάρωση, σε κάποια επανάπαυση που παρατηρείται από την άλλη πλευρά. Το καινούριο από πλευράς Παναθηναϊκού είναι το ότι με τον Φώτση στο 4 έχει μια ταχύτητα και στην άμυνα και στην επίθεση, είναι σε θέση να δίνει πιο γρήγορες βοήθειες στην άμυνα, είναι σε θέση να επιτίθεται πιο γρήγορα, είτε στον εμβλιασμό είτε αλλιώς. Επιμένω όμως ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από την διάθεση, από τη συμπεριφορά, από την συνέπεια του Ολυμπιακού, ο οποίος με 10 πόντους διαφορά έχει όλα τα πλεονεκτήματα με το μέρος του. Εκείνο που μου κάνει πάντως εντύπωση είναι ότι από τη στιγμή που ο Μίτλετον βγήκε με 3 φάουλ δεν επανήλθε στο τερέν ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό το λέω γιατί μέχρι την ώρα που αντικαταστάθηκε ήταν, αν όχι ο κορυφαίος, σίγουρα ένας από τους 2 καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Σας θυμίζουμε ότι σε εκείνο το σημείο, αυτό που σας είπε νωρίτερα ο Φίλιππος Συρίγος, ο Ρέμπρατσα και ο Μίτλετον είχαν σκοράρει από 8 πόντους. Τότε ο Μίτλετον βέβαια έχει μείνει στους 8 πόντους και δεν επιστρέφει ούτε τώρα στο παρκέ για τα τελευταία 70 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Γιώργο Συρίγο, τι υπόθηκε στο time out που πήρε ο Ζούρος? Ο Ηλίας Ζούρος επισήμανε στο Στεφάν Ρισασέ τα λάθη που έκανε στις τελευταίες επιθέσεις και από εκεί και πέρα έδωσε οδηγίες για να απεμπλακεί ο Ολυμπιακός από την πίεση που ασκεί ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Φάουλ που κάνει ο Βούξεβιτς πάνω στον Ρέμπρατσα. Φαντάζομαι ότι τα λάθη που λες στον Ρισασέ αναφέρονται πάνω στο μαρκάρισμα του Φώτση, ο οποίος βρήκε χώρο, ναι, και πεδίο να σκοράρει. Στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Ξεχάσαμε να παραλείψουμε ότι ο Ολυμπιακός σε αυτό το σημείο είχε την ατυχία, αν θέλετε, να παίζει χωρίς τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος αποσύρθηκε με 4 φάουλ. Και χωρίς τον Ράτζα. Και χωρίς τον Ράτζα. Τους δύο δηλαδή καλύτερους παίκτες του σήμερα. Ένα λεπτό για το τέλος της τρίτης περίοδου, 55 δευτερόλεπτα για να είμαστε πιο ακριβείς. Ξαναβρήκε ο Παναθηναϊκός, έστω και με τα πολλών βασάνων, 2 πόντους από βολές. 65-57 για δεύτερη συνεχόμενη φορά μάλιστα. Τώρα έχει 17 στις 26 βολές. Η μικρότερη διαφορά εδώ και πάρα πολύ ώρα. Αυτό το 65-57, φάουλ μακριά από εκεί που παίζονταν η μπάλα. Φάουλ στο Τζεντίλε είναι το 5ο για τον Ιταλό. Ο Οικονόμου στο παρκέ για τον Ολυμπιακό και ο Αλβέρτης στη θέση του Τζεντίλε για τον Παναθηναϊκό.
Να, ο Ιταλός γίνεται ο πρώτος που αποβάλλεται από το απόψινο ντέρμπι, αλλά η λογική λέει ότι θα υπάρξουν πολλοί ακόμη και από τις δύο πλευρές που θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, καθώς ούκο λίγοι παίχτες είναι φορτωμένοι με 3 ή με 4 φάουλ και έχουμε ακόμα 10 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα παιχνιδιού. Ο Τόμιτς στο 66-57, η Βίκη Μιχέλη μας ενημερώνει από το Βάνο ότι ο Ολυμπιακός είχε 2,5 λεπτά να σκοράρει. Σκοράρει τώρα με 2 συνεχόμενες εύστοχες βολές του Τόμιτς. 67-57. Λογικά αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση του Παναθηναϊκού για την τρίτη περίοδο. Και ακόμη και αν την εξαντλήσει θα μείνουν τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα στον Ολυμπιακό. Μποντιρόγκα αποστάρει χαμηλά απέναντι στον Βούξεβιτς. Εκεί δεν πήγε καμία βοήθεια πάνω του. 67-59. Μάταια ο Βούξεβιτς αναζητούσε κάποια βοήθεια στο μαρκάρισμα του Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα που έχει 15 πόντους. Ο Ρέμπρατσα 18. Οι δύο ξένοι του Παναθηναϊκού έχουν σκοράρει 33 από τους 59 πόντους της ομάδας τους. Ο Ρίβερς πάσαρε στο Ρισασέ, αλλά νωρίτερα είχε πάρει το φάουλ. Φάουλ από τον Καλαϊτζή. Τέταρτο. Δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε τον τέρμι να τελειώνει με τον Δορκοφίκη στη μία πλευρά, το Ροδόστογλου στην άλλη. Δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός όσο έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Ρίβερς με την πρώτη εύστοχη βολή στο 68-59. Ρίβερς που πριν από τον απόψινο αγώνα είχε 18 στις 18 βολές εναντίον του Παναθηναϊκού και απόψε έχει ήδη 5 στις 6. Και τώρα 6-7. 69-59. Τελευταία 3 δευτερόλεπτα. Με τον Μποντιρόγκα να δοκιμάζει από τα 9 μέτρα. Καλό ήταν το σουτ, δεν ήταν άσχημο υπό τις συνθήκες που έγινε, αλλά δεν έπεσε μπάλα στο πλεκτό. Έτσι λοιπόν ακριβώς εδώ τελειώνει η τρίτη περίοδος με διαφορά 10 πόντων υπέρ του Ολυμπιακού. Σε λίγο πάλι κοντά για τη συνέχεια. Ολυμπιακός μέχρι τώρα μετά από 3 δεκάλεπτα παιχνιδιού έχει 3 παίκτες σε διψήφιες φιγούρες πόντων. 15 ο Παπανικολάου, 18 ο Ράτζα, 11 ο Ρίβερς. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει στους 15 πόντους τον Μποντιρόγκα, στους 18 τον Ρέμπρατσα. Αλλά ο τρίτος σκόρερ του από τον αντίστοιχο τρίτο σκόρερ του Ολυμπιακού είναι λίγο πιο πίσω. Είναι ο Φώτσης που έχει 9. Φώτσης που ξεκινάει στην πεντάδα και στην τέταρτη περίοδο. Καλαϊτζής, Μποντιρόγκα, Ρέμπρατσα, Φώτσης και Αλβέρτης. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το τέταρτο τζάμπολ που κερδίζει ο Ράτζα. Α, ο Γιώργος Συρίγος μου λέει ότι πήρε το τρίτο ο Ράτζα, άρα το ο Ρέμπρατσα. Το σκορ δηλαδή είναι 3-1, έτσι, σε αυτή την άτυπη κόντρα των τζάμπολ. 71-59. Με τον Οικονόμου να φτάνει τους 5 πόντους. Ο Οικονόμου είχε σκοράρει κάποια στιγμή στην αρχή του παιχνιδιού για να καλάθει.
Χότσης είχε σκοράρει για την ακρίβεια το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού, ένα τρίποντο με το οποίο είχε σοφαρίσει τότε ο Ολυμπιακός 3-3. Φάουλ εκεί στο βάθος, καθώς ο Μπόντι Ρόγκα προσπαθούσε να βγει από τα σκριν και του έκανε φάουλ ο Ρισασέ. Ο Οικονόμου είναι πάντα πάνω στο Ρέμπρατσα. Ο Ράτζα κυνηγάει τον Φότσι. Αλβέρτης στον Φότσι. Το είναι για τρεις. Δεν νομίζω ότι είναι ενδεδειγμένη άμυνα αυτή πάντως. Ο Ράτζα δεν μπορεί να κυνηγάει εκεί στο τρίποντο τον Φότσι. Διαφωνείς? Δεν διαφωνώ, αλλά τι να πω τώρα. Έχει ήδη 12 πόντους ο Φότσις. Ο 71-62. Η διαφορά πέφτει στους 9. Rivers, το σούτ για 3. Rebound από τον Μποντιρόγκα. Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στην τρίτη περίοδο του μείωσε 28, 65-57. Ρέμπρατσα χαμηλά. Ο Τόμιτς σώζει την μπάλα, λόγια πολύ. Ο Μποντιρόγκα πέφτει στο παρκέ. Νομίζω ότι τα φάουλ έχουν γίνει χαμηλά στο Ρέμπρατσα στην προηγούμενη φάση. Και εκεί και ο Οικονόμου έχει κάνει φάουλ. Εδώ έκανε ο Ρισασέ στο Μποντιρόγκα το φάουλ. Που ξάπλωσαν μαζί στο παρκέ, νομίζω. Ο Μπράντοβιτς ακροβατεί στο μεταξύ στην άλλη πλευρά με την τεχνική ποινή. Δείτε εδώ, ο Μποντιρόγκα σοριάζεται μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το φάουλ που σας λέγαμε. Ο Ρισασέλ τραβάει τα χέρια. Η μπάλα πάντως έγινε για τον Παναθηναϊκό χωρίς φάουλ. Με επαναφορά. Καλαϊτζής. Από το κεφάλι του Ρέμπρατσα η μπάλα φτάνει στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Rivers με αντίπαλο τον Καλαϊτζή. Ο Ρέμπρατσα έχει πάει πάνω στο Ράτσα. Και όλη η άμυνα του Ολυμπιακού περιμένει τον Κροάτη σε ένα σχηματισμό ζώνης από εκεί και πέρα. Ο Ράτσα όμως παίρνει τη σωστή πλευρά. Η άμυνα, μα ήταν λάθος η άμυνα, διότι έπρεπε να υπάρχει βοήθεια από την baseline. Δεν υπήρξε. 20 ολοστρόγγυλοι πόντοι για τον Ράτσα από την κατάλληλη στιγμή, εκεί δηλαδή που άρχισε η αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Βρίσκει τον δρόμο και τον τρόπο να ξανανεβάσει τη διαφορά στους 11 για τον Ολυμπιακό. Αλβέρτης για 2. Rebound από τον Οικονόμου. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Όχι, αλλάζει απόφαση ο Πιτσίλκας. Και ορθά νομίζω ότι αλλάζει απόφαση. Η μπάλα ήταν για τον Παναθηναϊκό εξ αρχής. Ο Σπυρίδωνος. Ξέρεις, το μόνο πράγμα που δεν είπαμε στην αρχή του αγώνα ήταν οι διαιτητές. Πιτσίλκας και Σπυρίδωνος είναι. Δεν χρειαζόταν, είναι πολύ γνωστοί. Να και ο Μίτλετον, μετά από αρκετή ώρα, αντί του Ρέμπρατσα, δείτε πάλι την φάση. Ο Οικονόμου ήταν αυτός που έσπρωξε, τουλάχιστον έστω και από αυτό το μακρινό replay, την μπάλα. Τουλάχιστον αυτός φάνηκε να κάνει την τελευταία κίνηση. Αν τώρα στην πορεία βρήκε και το σώμα του αντιπάλου του, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν μπορεί να τη διαφωτίσει το replay. Φότσης. Αλβέρτης πάνω σε άμυνα το σούτ, το rebound από τον Ράτζα. 12ο απόψινο για τον Κροάτη. 7 στην άμυνα, 5 στην επίθεση. Ο πρώτος rebounder του Παναθηναϊκού έχει τα μισά. 6 ο Ρέμπρατσα. Το Μίτς χαμηλά στον Ράτζα, τώρα με αντίπαλο τον Μίτλετον. Το ζευγάρι που είδαμε για αρκετή ώρα στην αρχή. Rivers απέφυγε τον Μποντιρόγκα το σούτ για 3. Ο Ράτζα νικητής και σε αυτή τη μάχη του rebound. Δεύτερη προσπάθεια από τον Ράτζα. 75-62. 4 σερί πόντι του Ράτζα, ενώ είδατε χαρακτηριστικά τους παίχτες των αναπληρωματικούς Παναθηναϊκού να ζητάνε βήματα στην προηγούμενη προσπάθεια του Ράτζα. Όλα αυτά θα τα διευκρινίσουμε αμέσως μετά το time out. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Τώρα με τα νέα δελτία. Σημείωσε μόνο νίκες. Παίξε απλά. Κέρδισε εύκολα. Νέο πάμε στοίχημα μπάσκετ. Από τον ΟΠΑΠ. Βλέπω την ομορφιά στην κάθε στιγμή. Αρκετοί άνθρωποι θεωρούν τη ζωή συνηθισμένη. Για μένα, κάθε στιγμή είναι μοναδική. Ζήστε με το δικό σας στυλ. Nokia 8210. Κομψότητα σε νέα χρώματα. Nokia. Connecting people. Και πάλι στους σταδερίνες και φιλίες με τη διαφορά στους 13 όπως τη διαμόρφωσε με δύο σερή καλάθια ο Ντίνο Ράτζα. Μετά δηλαδή το 71-62 από εκείνο το τρίποντο του Φότσι που ο Παναθηναϊκός είχε μειώσει στους 9. Ο Ράτζα μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά
Ξαναπήγε διαφορά 13. Δείτε την τελευταία επίμαχη φάση. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρηκε για βήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω αν η μπάλα είχε φύγει από τα χέρια του Ράτζα. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί είναι τόσοι παίκτες εκεί που δεν μπορεί να δει ούτε χέρια ούτε πόδια, τίποτα δεν είναι. Αν πιθανώς υπήρχε ένα replay από την άλλη κάμερα, δεν υπάρχει, όχι. Από αυτήν την κάμερα δεν υπάρχει, άρα η φάση θα μείνει σκοτεινή. Βλέπετε εδώ τι προσπαθούν να πούν μεταξύ τους ο Μποντιρόγκα και ο Πιτσίλκας. Ο Πιτσίλκας λέει ότι την μπάλα είχε φύγει από τα χέρια του Ράτζα. Ωραία παντομήμα γίνεται πάντως. Έγινε μάλλον γιατί αυτό είναι replay. Ο Μποντιρόγκα του λέει ότι είχε επιδείξει και προσγειώθηκε ο Ράτζα με την μπάλα στα χέρια. Α, και μια φάση που θα μείνει σκοτεινή στο απόψινο ντέρμπι. 75-62. Μποντιρόγκα απέναντι στον Παπα-Νικολάου. Και τώρα Φώτσης, ένα ακόμη σου τριών πόντων χωρίς την κατάληξη του προηγουμένου. Το rebound από τον Ράτζα. Ράτζα απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού κατά από τα δύο καλάθια. 22 πόντοι, 15 rebound πλέον. 7 μάλιστα επιθετικά. 7 από τα 9 επιθετικά του Ολυμπιακού. Λάθος πάσα του Rivers. Του οικονόμου. Αλβέρτης στην διείσδυση. Το πρώτο σουτ, καλάθι εντός παιδιάς. Το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς του Αλβέρτη μετά από 34 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού. 33 και 30 για την ακρίβεια. Φάουλ του Μίτλετον, τέταρτο. Ο Μίτλετον θυσίασε το τέταρτο φάουλ του για να σταματήσει τον Rivers που έφευγε στον εφνιδιασμό. Τι άλλο μπορούσε να κάνει. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, να αφήσει να τον περιμένουν οι άλλοι δύο που ήταν πιο πίσω. Αλλά ο Μίτλετον ίσως δεν του είχε δει ότι είχαν γυρίσει οι δύο συμπαίκτες του. Οικονόμου, υπό την πίεση του Φώτση και τώρα Τόμιτς. Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει τη γραμμή της αμυνάς του στο περίπου στα μισά του γηπέδου και πιέζει. Ναι, αλλά ανορθόδοξα με τον Αλβέρτη πάνω στον Τόμιτς. Κοίτα πως περνάει ο Τόμιτς. Τόμιτς, καλάθι και φάουλ. Ό,τι θέλει κάνει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που γίνεται με το ίδιο ζευγάρι. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μάρκαρε ο Αλβέρτη στον Τόμιτς. Εδώ είναι ορισμένα μαρκαρίσματα τα οποία δεν βγαίνουν. Και είναι φανερό από πολύ. Είναι ξεκάθαρο. 77-64. Και τώρα 78-64. Με τον Ολυμπιακό να έχει 24 στις 30 βολές. 25 στις 31 τώρα. Μετά από την τελευταία του τόμη. Φώτσης. Μποντιρόγκα με αντίπαλο τον Παπα-Νικολάου. Βρίσκει μπροστά του το Ράτζα, μπερδεύεται και βήματα. Όχι, φάουλ από το Ράτζα. Με ξεγέλασε η αρχική κίνηση του Λεωνίδα Σπυρίδωνος. Νόμιζα ότι ετοιμαζόταν να δώσει βήματα. Το ορθό βεβαίως ήταν το φάουλ που έδωσε. Δεν είναι πέμπτο το Παπα-Νικολάου. Δεν είναι το Παπα-Νικολάου. Πέμπτο φάουλ, είναι τέταρτο του Ράτζα. Αλβέρτης γυρίζει μέσα σε δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα το ζήτημα είναι αν θα μετρήσει το καλάθι, που δεν νομίζω ότι θα μετρήσει. Όχι, ο Νίκος Πιτσίλκας το μετράει. Μετράει το καλάθι του Αλβέρτη και θα έχει και μία πρόσθετη βολή. Εδώ βλέπετε τις προσποιήσεις του Αλβέρτη. Τότε που έγινε το φάουλ. Που θεώρησε ο κ. Πιτσίλκας. Έχει κάνει το φάουλ. Την ώρα που είχε σηκωθεί ο Αλβέρτης, άρα σωστά μετά. Ο Αλβέρτης είχε έναν πόντο σε 34 λεπτά παιχνιδιού, αλλά στο τελευταίο ένα λεπτό έχει σκοράρει 5 μαζεμένους. 78 λεπτά από το τρίποντο παιχνίδι του Αλβέρτη, το καλάθι και το φάουλ. Τόμιτς στον Οικονόμου και τώρα Παπα-Νικολάου. Και πάλι Τόμιτς, ο χρόνος της επίθεσης του Ολυμπιακού τελειώνει και χάνεται εδώ η επίθεση, καθώς δεν πρόλαβαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ούτε καν να στάρουν. Ο Ηλίας Ζούρος καλεί, άρον-άρον, time out με τη διαφορά στους 11 και 5 και 19 για το τέλος του παιχνιδιού. Με το νέο Nokia 6210 έχετε τα πάντα υπό έλεγχο. Το μόνο με high speed data και WAP για γρήγορη πρόσβαση στις υπηρεσίες του ίντερνετ. Κάντε τραπεζικές συναλλαγές, στείλτε email ή προσφέρετε λουλούδια. Nokia. Connecting people. Μίλνερ, η εξαίρεση. Πλούσια γεύση με 40% λιγότερα λιπαρά. Μίλα μου για Μίλνερ.
και πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η διαφορά είναι στους 11. Θεωρητικά, σε ένα παιχνίδι μπάσκετ με 5 και 19 για το τέλος και 11 πόντους διαφορά, και χρόνος υπάρχει για ενδεχόμενη ανατροπή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Φίλιππος Συρίγος. Θεωρητικά έτσι όπως λες είναι, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μας έχει δείξει με ποιο τρόπο μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι. Έχει αδυναμίες τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει, όπως αυτή ας πούμε του μαρκαρίσματος του Αλβέρτη πάνω στο Τόμιτς, που ο Τόμιτς περνάει ό,τι ώρα θέλει. Βεβαίως είναι ο Τζεντήλε με 5 φάουλ και δεν υπάρχουν άλλοι κοντοί στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρω, ο Κοχ δεν θα μπορούσε να παίξει καθόλου. Δεν είναι μέσα στους 12 για περισσότερη και αποτελεσματικότερη πίεση. Δεν ξέρω, εγώ την ώρα που έλεγες αυτά σε άκουγα βεβαίως, αλλά έψαχνα παράλληλα εδώ τις σημειώσεις μου. Μέχρι τώρα έχουν εκτελεστεί στον απόψινό αγώνα 27 βολές από τον Παναθηναϊκό, 31 από τον Ολυμπιακό. Με τα φάουλ είναι πάρα πολλά. Ναι, είναι συνολικά δηλαδή έχουν εκτελεστεί 58 βολές. Χρειαζόμαστε άλλες 9 για να έχουμε ρεκόρ όλων των εποχών, την τελευταία δεκαετία που υπάρχει στατιστική δηλαδή. Δεν μιλάμε για παλαιότερα. Σε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. 29 φάουλ έχει ο Παναθηναϊκός και 25 Ολυμπιακός. Τα περισσότερα φάουλ, 67, εδώ άλλη μια χαμένη επίθεση από τον Παναθηναϊκό, είχαν εκτελεστεί τη μοναδική βραδιά που ο Παναθηναϊκός κέρδισε εδώ. Αυτή η τελευταία επίθεση που μου λες ότι χάθηκε από τον Παναθηναϊκό δεν είναι χαμένη επίθεση. Έχουν χάσει το μυαλό τους. Δεν είναι δυστυχώς χάθηκε η μπάλα. Η διαφορά στους 11, 5 και 6 για το τέλος. Επαναφορά από τον Τόμιτς. Μοιρασμένα τα λάθη από 11. Ο Ρίβερς απέναντι στον Καλαϊτζή. Ο Ράτζα βλέπετε πως πρόχνεται εκεί με τον Μίτλετον. Τελικά η μπάλα έφτασε στα χέρια του. Και από εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον Μίτλετον, που είναι και φορτωμένο με 4 φάουλ. Rebound από τον Ποντιρόγκα. Σε λίγο θα επιστρέψει το παρκέκι και ο Ρέμπρατσα. Ποντιρόγκα. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Πέμπτο του Παπα-Νικολάου. Ο οποίος ούτως ή άλλως μετά τα 4 φάουλ είχε κρυώσει στον πάγκο και δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα στην επιστροφή του στο παρκέ. Δεύτερος παίκτης του αποψινό ντέρμπι που αποβάλλεται με 5 φάουλ μετά από τον Νάντο Τζεντίλε, που είχε φύγει όμως πολύ νωρίτερα με 5 φάουλ. Εδώ είδατε που έγινε το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό από το επόμενο βολές για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο 2 σε αυτή την περίοδο. Ενώ σε κάθε μία από τις προηγούμενες είχε ήδη 5 φάουλ στα πρώτα 3,5 λεπτά τους. Αλβέρτης στο Μίτλετον. Και πάλι Αλβέρτης χαμηλά μπροστά από τον Τόμιτς. Ο Αλβέρτης κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει από την αρχή με παιχνίδι. Απέναντι τον Τόμιτς. Το θυμήθηκε πολύ αργά. 78-69. Ρίβαρς στο Ρισασέ. Τόμιτς με αντίπαλο τον Αλβέρτη, μπάλα χαμηλά στον Ράτζα, που πρόλαβε με μια ακροβατική κίνηση να σώσει την μπάλα. Η επίθεση σώζεται από ένα τρίποδο που ήταν στην εκνοή. Ίσως να είναι το πιο καθοριστικό καλάθι του απόψινου ντέρμπι, από ψυχολογικής κυρίως πλευράς. Καθώς εάν ο Ρίβερς δεν έβαζε αυτό το τρίποδο, η διαφορά ήταν στους 9 και ο Παναθηναϊκός θα είχε την μπάλα. Αλλά αυτό το τρίποδο του Ρίβερς δίνει άλλο νέρα πια στον Ολυμπιακό. Καλαϊτζής προσπαθεί να τα αποδώσει. Δεν τα καταφέρνει. Rebound από τον Ράτζα. 16ο από ψηλό, το 1ο στην άμυνα. Rivers. Στον Ράτζα με αντίπαλο τον Μίτλετον. Πάντα. Και τώρα οικονόμου. Τόμιτς. Ράτζα προσποιήσεις μπροστά και από τον Ρέμπρατσα. 83-69. Ο Ράτζα πανηγυρίζει με σφιγμένη τη γροθιά και με ιερό, θα έλεγα, φανατισμό. Αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Δηλαδή το πάθος του Ράτζα. 83-69 με 3 και 10 για το τέλος. Σε λίγο πάλι κοντά σας. Τελειώνει το οξυγόνο. Γρήγορα κάντε κάτι. Μην αφήνετε τα χρήματά σας να ασφιχτιούν με επιτόκια μόλις 2%. Διεκδικήστε αποδόσεις έως και 20% με τους νέους λογαριασμούς της Citibank. Δώστε στα χρήματά σας χώρο να αναπνεύσουν. Αξιοποιήστε τη γνώση και την εμπειρία της Citibank.
στο καινούριο συλλεκτικό Playboy. 15 εκρηκτικές Ελληνίδες. Δώρο συλλεκτική τράπουλα Playboy με δερμάτινη θήκη για να κερδίσετε το παιχνίδι των γιορτών. Καινούριο Playboy. Η επέλεση των ανδρών. Από το 1991 που ο Ολυμπιακός χρησιμοποιεί ως μόνιμη και σταθερή έδρα το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ποτέ μέχρι τώρα σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ομάδα δεν είχε ξεπεράσει τους 82 πόντους. Ο Ολυμπιακός το έχει κάνει απόψε. Και θέλουμε ακόμα 3 και 10 για το τέλος. Οι περισσότεροι πόντοι που είχε σκοράρει, είτε σε αγώνα κανονικής περίοδου είτε σε αγώνα play-off, ήταν στον πρώτο τελικό του 1995, τη σεζόν 94-95 στα play-off, όταν είχε νικήσει με 82-66. Το μεγαλύτερο σκορ του Παναθηναϊκού εδώ μέσα ποιο είναι? 76. Με εντυπωσιάζει η μνήμη σου. 76-76. 92-93. Και ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες να ξεπεράσει το ρεκόρ. Πάντως για ντέρμπι το θέαμα ως τώρα ήταν πολύ καλό. Έχω την αίσθηση. Ναι. Με κριτήριο ότι στα ντέρμπι δεν παίζεται καλό μπάσκετ συνήθως. 83-71. Από το καλάθι του Μποντιρόγκα. Μποντιρόγκα είναι πλέον ο μοναδικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο σκοράρει με συνέπεια, έχει 17 πόντους. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 4 πια παίκτες. Με δεν πρόκειται να χαλαρώσει, γιατί οι δύο προπονητές λαμβάνουν υπόψη τους και τη διαφορά. Όσον αφορά τη βαθμολογική σημασία του απόψινου αγώνα, να σας θυμίσουμε απλά ότι πριν το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είχε μία ήττα στο παθητικό του, ο Παναθηναϊκός είχε δύο. Τώρα ο Παναθηναϊκός αναζητεί playmaker και δεν βρίσκει, δεν υπάρχει τρίτος. Ο Κάτας που είναι ο τρίτος playmaker, όχι αξιολογικά, ο τρίτος της ομάδας. Υπάρχει τρίτος, υπάρχει ο Μποντιρόγκα. Α, τουλάχιστον να είναι πατενταρισμένος playmaker. Γιατί δεν είναι. Αυτά όλα μετά το πέμπτο φάουλ του Καλαϊτζή. Ο Κάτας είναι με πολιτικά στον πάγκο, καθώς η σεζόν έχει τελειώσει χωρίς να κάνει ποτέ για τον Ισραηλινό, λόγω των διαδοχικών τραυματισμών του. Μια χαμένη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Που πάντως έχει τώρα περισσότερα λάθη. 12. Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στα 11. Να τους. Ο Όντετ Κατάς. Σκεπτικός, προβληματισμένος. Διαφορά 12 πόντων με 2 και 18 για το τέλος. Μποντιρόγκα στον Αλβέρτη. Το σούτ για 2. Η ιστορία θα γράψει ότι ο Αλβέρτης θα έχει πάνω από 10 πόντους αυτό. Δεν πήγε 10 ακριβώς τώρα. Αλλά βεβαίως η αλήθεια θα είναι πολύ πολύ διαφορετική για την εμφάνιση του Αλβέρτη από αυτή που θα λένε οι αριθμοί. Βελτιώνει τα ποσοστά του, ανεβάζει τους πόντους του, αλλά... Στα κρίσιμα σημεία δηλαδή εκεί που κρινόταν το παιχνίδι ήταν από όλα. Τελευταία 108 δευτερόλεπτα. Οικονόμου για 3. 86-73. Να ο Οικονόμου. Που και αυτός είχε αρκετή ώρα να σκοράρει. Αλλά βρήκε τον στόχο στην κατάλληλη στιγμή για να ανεβάσει λίγο παραπάνω τη διαφορά, τον πύχη της διαφοράς. Μποντιρόγκα. Φάουλ από τον Ρισασέ. Τον Οικονόμου. Τρίτο. Ο Βούξεβιτς θα περάσει στο παρκέ. Αντί του Ρισασέ ήταν το πέμπτο φάουλ. Τελικά δεν το είχε κάνει το φάουλ. Ο Οικονόμου, το είχε κάνει ο Ρισασέ και ήταν το πέμπτο. Όχι. Δεν ήταν το πέμπτο για το Γάλλο, ήταν το τρίτο για το Γάλλο. Απλά έγινε η αλλαγή τώρα. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει με Τόμιτς, Ρισασέ, Ρίβερς, Οικονόμου και Ράτζα. Ο Παναθηναϊκός με Μποντιρόγκα που εκτελεί βολές, Μίτλετον, Ρέμπρατσα, Αλβέρτη και Φώτση. Με ένα δηλαδή πανύψηλο σχήμα ο Παναθηναϊκός. Ο πιο κοντός πρέπει να είναι 2-2-2-3 ο Μίτλετον. Μποντιρόγκα. Πόσο είναι ο Μποντιρόγκα? 2-5. 2-5. Άρα ο Μίτλετον είναι ο πιο κοντός. Τώρα λέμε 2 ο Μίτλετον, στην πραγματικότητα 1-98 είναι ο Μίτλετον. Αλλά φαίνεται 2 μέτρα σκάρτα είναι. Rivers. Φάουλ του Μποντιρόγκα που διαμαρτύρεται στον Νίκο Πιτσίνκα, τέταρτο για τον Σέρβο. Αν και πλέον τα φάουλ δεν παίζουν μάλλον κανένα ρόλο στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Τα πολλά φάουλ.
τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Από το επόμενο θα υπάρχουν βολές για τον Ολυμπιακό. Τελευταία 67 δευτερόλεπτα. Τόμιτς με αντίπαλο πάντα τον Αλβέρτη. Παίρνει το σκρίν από τον Ράτζα και σουτάρει ο ίδιος για τρεις. Rebound από τον Ρεμπρατσά που ασφαλίζει την μπάλα από την προσπάθεια του οικονόμου να την αρπάξει μέσα από τα χέρια. Μπαίνουμε στα τελευταία 48 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Rivers. Λογικά το μοναδικό ενδιαφέρον του ντέρμπι είναι πλέον με ποια διαφορά θα τελειώσει υπέρ του Ολυμπιακού. Ίσως γιατί στην εξέλιξη και στην πορεία να παίξει κάποιο ρόλο αυτή η διαφορά, είτε σε δική του ισοβαθμία στο τέλος του πρωταθλήματος. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο. Είτε σε πολλαπλές ισοβαθμίες. Με δεδομένο ότι μεταξύ τους ρεβάνς είναι στο... στο ΆΚΑ. Πάντως ο Παναθηναϊκός θα υποχρεωθεί, θέλοντας και μη, να ανασυνταχθεί γρήγορα, καθώς μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος τον περιμένει ένα πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι με το πρωτοπόρο παιχνίδι που φαντάζομαι ότι νίκησε απόψε τον Άρη και το χωρίζουν, αν έχει συμβεί αυτό, θα το χωρίζουν το Περιστέρι για τον Παναθηναϊκό και το πιστεύετε ότι όχι, τρεις ολόκληροι βαθμοί. Το Περιστέρι είναι αίτητο, αν έχει νικήσει τον Άρη απόψε, που λογικά θα έχει γίνει αυτό. Και ο Παναθηναϊκός οδεύει προς την τρίτη του ήττα. 86-76. Ράτζα. Προτίμησε αντί για το Σόου να ασφαλίσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Rivers. Το έχει μοίρα του Αλβέρτη να μαρκάρει playmaker. Μετά τον Ντόμιτς πάει πάνω στο Rivers. Και ο Rivers σουτάρει για τρεις από πολύ μακριά. 17 δευτερόλεπτα για το τέλος. Αν ο Παναθηναϊκός ευστοχεί σε αυτή την επίθεση, βελτιώνει το ρεκόρ του παραγωγικότητας μέσα σε αυτό το γήπεδο εναντίον του Ολυμπιακού. Ήδη το έχει σοφαρίσει με 16 πόντους. Και κυρίως κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τους 10. Κάτι που μάλλον είναι πολύτιμο έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός και φτάσει κάποια στιγμή και στους 17 τη διαφορά. Ρέμπρατσα καρφώνει 86-76. Ενώ εσείς βλέπετε ότι βρισκόμαστε και σε παράλληλη σύνδεση. Για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι, πάω και εναντίον ΑΕΚ στην Τούμπα. Δεν έκαναν υπομονή εκεί να ξεκινήσουν ένα-δύο λεπτά αργότερα. Τέλος λοιπόν στο ντέρμπι του Σταδίου Ειρηνής και Φιλίας. Τελικό αποτέλεσμα 86-78. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να σας πούμε καθώς αρχίζει το...